μας. Αλλά δεν μου το έχεις πει ότι θα μου βάλεις τέτοια να κάνω άλλο ντύσιμο. Έτσι. Δεν μου τα έπεσε αυτά. Α, καλά. Έλα, καλά, κουκλάρα. Άξες. Μαλλί, Κατερίνα Λούβερη. Μακιγιάζ. Για να τις πούμε όλες στη σειρά. Μάγδα μας. Εντάξει. Και ο προσωπικός μας φωτογράφος και πολλά άλλα πράγματα. Ένας και μοναδικός, ναι, Σερ Στάθης. Σερ Στάθης. Σερ Στάθης, ναι, ο Σερ. Κοίτα τα πήρα. Σερ Έλτον Τζον, Σερ Στάθης, βέβαια, ναι. Εντάξει, ρε παιδιά. Ένας υπότης λείπει μόνο. Ένας. Για τη Βασούλα. Ελένη, τι συμβαίνει, έδωσες τα εύσημα σε όλους τους άλλους, δηλαδή σαν να μας λες, δεν ευθύνομαι εγώ για αυτή την εντυπωσιακή εμφάνιση. Κοίταξε, κανονικά, κάθε μέρα έπρεπε να ξέρει ο κόσμος ότι κάποιοι άνθρωποι τρέχουν και για αυτά που φαίνονται ασήμαντα, αλλά είναι σημαντικά. Βέβαια. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ βλέπω τη διάθεση όμως πίσω από το... Εγώ βλέπω τη διάθεση. Όποτε είναι το χρώμα. Όποτε σας ενοχλούμε να πάμε πιο εκεί με την Άνση, να κάτσουμε να δούμε. Πήγε, κάτσε πιο εκεί εσύ, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί καλέ μου το χαμηλώσατε το ωραίο μου μουσικό πρόγραμμα. Είναι λίγο πολύ αυτό, λέτε σήμερα για την εκπομπή. Είναι για Παρασκευή. Μια χαρά είναι. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλωσορίζεις στο Σαββατοκύριακο. Ωραία, καπετανέικα το είπα. Καπετανέικα. Καπετανέικα με λεβεντιά, ωραία. Ωραίο είναι, Ελένη, προχώρα. Ευχαριστώ. Είχα την ανάγκη να βάλω αυτό το χρώμα που αρέσει πάρα πολύ στον αγαπημένο μου σκηνοθέτη τον Άκη. Μου το λέει με ατζέντα. Έχει και ένα αχ από κάτω. Καθόλου στη δουλειά κορομιλάω τόσο. Τώρα δεν μπορούμε να του πιάσουμε όλου. Αρέσουν, δεν μπορούν να αρέσουν. Τι να κάνουμε όχι, τώρα. Αλλά είναι και μια πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Αν κάποιο έχει να βγει, να πάει κάπου σε ένα κάλεσμα, σε μια εκδήλωση. Έχω να το. Πρόταση και αν δεν έχει να πάει κάπου. Το βάζει και υποδέχεσαι το τέρι σου στο σπίτι. Και σου λέει τι έγινε, τι έχουμε, πού τι γιορτάζουμε. Έτσι δεν θα μ' αρέσει πολύ. Τι γιορτάζουμε. Από παράδειγμα που παίρνει ο Σπύρο και λέει τι έγινε η Μητρούλα, για να φάει μαγείρεψε. Και βάλε και τα φρούτα στο ψυγείο, θα σα αφήσουν. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, σαν το ανέκδοτο που φοράει τη μάσκα, τη μαύρη και τα μαύρα και της λέει «Μπάτμαν, τι θα φάμε σήμερα?» Πώς να το ξεχάσω, δεν ξέρω ποιος μας το είχε πει αυτό, αλλά είχαμε κάνει τρελά για αυτό. Με το τι θα φάμε, μεγάλος καημός. Πάρα πολύ ωραία. Δημητράκη. Έλα. Έλα τώρα. Αλλά και τι, ε. Αγάπη μου εσύ. Γλύκες, θα τρελαθώ. Σταμάτα ρε παιδί. Γαργαλιέμαι εσωτερικός. Αχ, καλή μου φίλη, δεν σας είπα ούτε ένα καλησπέρα. Σας αγαπώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνετε ευκαιρία να τα λέμε κάθε μεσημέρι εδώ στο Μέγκα το Καλό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που απολαμβάνω και αυτά τα τρία γλυκά παλιοπαιδάκια. Παλιόπαιδα. Τρεις οματοφύλακες. Εγώ αυτό το λέω γαπησιάρικα. Ναι, ναι, άμα δεν βάζω κανένα κοσμητικό επίθετο, είναι ανησυχητικό. Σωστό. Αλλά άμα βάζω ό,τι και να βάζω. Είναι πραγματικά βάζεσαι, το αγαπησιακό. Μας αρέσει, μας αρέσει. Σταματήστε, μωρέ, που είστε πάλι. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, κάτι πετάχτηκαν να πω. Και παγώσατε. Άντε πάλι. Τι να κάνω, αφού... θα γυρίσω πλάτη να τους τα λέω. Τι να ακούσες. Εμείς εδώ λαλάμε. Εγώ άλλο λόγο. Γιατί. Θυμήθηκα την αρχιδιάκτρια μου μόλις μπαίνω μέσα μου λέει είδα την πρώην σου έκανε κάτι δηλώσεις, είναι πολύ καλά στην προσωπική σου ζωή, αλλά δεν το να ξεκινήσει καλά. Μου λέει, άντε, καλή εκπομπή σήμερα. Δημήτρη, και εγώ την είδα και ήταν σαν πολύ ωραία τη η κοπέλα. Τι να είναι καλά, ρε παιδιά. Την είδα, ρε παιδιά. Πολύ ωραία, και ήταν πολύ όμορφη. Μπορούμε να εστιάσουμε. Είναι και το μακιγιάζ, φορούσε ένα ωραίο ρούχο έτσι. Πάντα όμορφη ήταν. Πάντα. Πάντα αλλά, μπορούμε να εστιάσουμε στην αρχή τη δεκαετία. Δεν είδαμε ότι κάποιε φορέ κάνουμε κάποιε εμφανίσει λίγο πιο. Ναι, ναι. Ήταν στο λίγο πιο. Ήταν στο λίγο πιο. Δεν ήθελε όμω να σχολιάσει το θέμα. Αλλά εγώ το κλείνω. Να εστιάσουμε στην αρχή τη δεκαετία μα που μα ανεβάζει ψυχολογικά. Εσεί οι δύο όμω. Και εσείς μετά από κάποια χρόνια έχετε βρει τον τρόπο ναι, να πειράζει ο ένας τον άλλον, να τρολάρει τον ένας τον άλλον και να περνάτε πάρα πολύ ευχάριστα. Ναι, ισχύει, ισχύει. Εγώ δεν το διασκεδάζω αυτό. Επειδή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, πάμε να μπούμε στα δικά μας θέματα. Στα δικά μας θέματα, θέλω να ρωτήσω παρακαλώ τον Δημήτρη. Όταν ήσουν 30 χρονών, υπήρχε περίπτωση ποτέ. Να τα θυμάται τώρα αυτά. Να αισθανθεί. Ελένη, δεν θυμάμαι σαν να τα χθες. Παρακαλώ, ρώτησε με ό,τι θες. Υπήρχε περίπτωση ποτέ με οποιοδήποτε τρόπο να αισθανθεί γερομπισμπίκη. Ούτε τώρα αισθάνομαι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ρε παιδιά, το γερομπισμπίκης βγήκε... Από ταινία. Ποια ταινία. Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που τον έπαιρνε τηλέφωνο ο Ηλιόπουλος που μόνο η φωνή ακουγόταν, έκανε γκέστο ο Ηλιόπουλος. Τι έγινε ρε γερομπισμπίκη, την κατάφερες την Μητρούλα. Γιατί όλοι το ξέρουμε να το λέμε, αλλά λέω ρε παιδί μου αυτό. Πώς είχε βγει. Από εκεί. Έτσι, είναι ούτε χτύπα και το τηλέφωνο και τον Ηλιόπουλο δεν τον είδαμε ποτέ. Ξέραμε όμως τη φωνή του. Έτσι, πραγματικά βγήκε από την ταινία και νομίζω ότι η μόνη περίπτωση ένας νεότατος άντρας 30 χρονών να αισθανθεί γερομπισμπίκης είναι όταν βγαίνει με μια μικρούλα που είναι η περίπτωση του Απόστολου Γκλέτσου όταν βγαίνανε και ήταν μαζί η ζευγάρι με τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου. Μίλησε γι' αυτό στο Πάμε Δανάη. Πάμε να δούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, με τη Μαρία Ελένη
Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη και με μια παράσταση με το Σταμάτη του Φασουλή και η Ζωή Λάσκαρη, με την οποία ήμασταν ήδη αρκετά φίλοι, πολύ φίλοι. Η Μαρία Ελένη ήρθε να δει τη μητέρα της. Οπότε βρεθήκαμε και αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Εγώ ήμουνα 30 χρονών και η Μαρία Ελένη ήταν 18 προς 19. Την πρόσεξα, ήταν ένα ωραίο κοριτσάκι. Ένα βράδυ της λέω, Μαρία Ελένη, να αφήσουμε τους γέρους και να βγούμε δυο μας. Βγαίνουμε, της λέω, Ζωή, μάλλον η μικρή το θέλει, με θέλει. Λέει, μπράβο ρε γέρο Πισμπίκη. Είχαμε, τα φτιάξαμε. Α, είχε και ένα δεσμό η μικρή. Οπότε μου λέει μια μέρα, εντάξει, μου λέει, δεν έχω κανέναν άλλον, έχω μόνο εσένα. Ένα βράδυ που καθόμασταν όλοι μαζί και τρώγαμε, εγώ, η Ζωή, η μικρή, στα μάτια του Βασιλής, κάνα δυο ακόμα φίλοι, πώς μου έρχεται και λέω, να σου πω, μικρή, θες να παντρευτούμε. Έτσι. Μου λέει αυτή, ναι. Πήραμε κατευθείαν τηλέφωνο τον Αλέξανδρο, τον Ρικουρέζο. Σκεφτόμαστε με τη μικρή να παντρευτούμε. Μη μ' ανακατεύετε, μου λέει. Και το κλείνει. Tell me, I'm impractical. Rainbows. Την ημέρα του γάμου πέρασαν πολύ ωραία. Το τέλος ήρθε γιατί πολύ απλά. Ήτανε παιδί και ήμουν άντρας. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Δεν έγινε δικά μας μεγάλος καυγάς. Απλά κατάλαβα εγώ ότι δεν θα ταιριάξουμε ποτέ. Όταν πήγαμε να μείνουμε μαζί και εγώ έλειπα 15 ώρες. Και μόλις γύριζα, αντί να πάμε να βγούμε, εγώ ήθελα να κοιμηθώ. Σου λέει αυτή, έτσι θα ζήσω. Γιατί δεν παντρεύτηκα. Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, απλά και ωραία τα είπε ο Απόστολος, ο αγαπημένος φίλος μας Αποστόλης Γλέτσος. Είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, την είδε, είπε στη μαμά της, τη συγχωρεμένη τη Ζωή Λάσκαρη, ότι νιώθω ότι με θέλει. Πρώτα ψιλοκάνανε παρέα. Πρώτα ψιλοκάνανε παρέα. Και λέει ο Αποστόλης στην Μαρία Ελένη, να βγούμε να φύγουμε από αυτούς τους γέρους. Άρα πρώτο, είπε γέρο το Φασουλή. Εγώ κουσκουσάρης δεν είμαι, δεν ανακατεύω, αλλά για να ξεκινήσουμε από την αρχή. Βγήκανε, πέρασαν καλά και μετά πάει στην. Ήταν ο νεότερος της παρέας και είδε ένα κορίτσι 18-19 χρονών που του άρεσε. Πώς να την προσεγγίσει. Της λέει, κοίτα, εγώ είμαι μικρός σε σχέση με τους άλλους. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Ήταν ένα ζευγάρι που όντως ήταν φαινομενικά ατέριαστο. Είχαν κάποια πράγματα που τους έφεραν μαζί. Γιατί ήταν φαινομενικά ατέριαστο, γιατί σαν εικόνα ήταν δύο νέοι ωραίοι άνθρωποι. Ναι, εκείνη ήταν πρώτον πάρα πολύ μικρή και ήταν ένα κορίτσι το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είχε αυτό το. Τότε ήταν ένα it girl, δηλαδή ένα κοσμικό κορίτσι της Αθήνας με δύο επώνυμους γονείς. Εκείνος ήταν ζεμπρεμιέ στις μεγάλες δόξες του. Τη ζωή του Αποστόλη φυσικά την θυμάμαι, γιατί έπαιζε συνέχεια κάθε χρόνο και σε άλλα σύρια, στο θέατρο παντού. Η Μαρία Ελένη ήταν πολύ μικρή, γι' αυτό και δεν θυμάμαι ούτε αν έβγαινε ούτε αυτό τίποτα. Αυτό που λέει η Ελιάνα έχει. Θυμάμαι όμως το γάμο τους πολύ έντονα, σαν να έγινε χτες. Γιατί είχε σχολιαστεί πάρα πολύ. Και σε αυτό που λέει η Ελιάνα έχει δίκιο, γιατί ήταν η συγκεκριμένη στιγμή, αν το καλοσκεφτείς, πολλά χρόνια δεν ήταν. Δηλαδή ήταν 30 και ήταν 18, δηλαδή είχαν 12 χρόνια διαφορά. Αν ήταν σε ένα άλλο σημείο της ζωής τους, δηλαδή αν ήταν αυτή 30 και εκείνο 42, δεν θα φάνταζε έτσι. Εννοείται. Το θέμα ήταν ότι εκείνη ήταν όντως 18-19 χρονών, ήταν ένα κορίτσι που δεν είχε προλάβει να ζήσει τίποτα με την έννοια την ερωτική, δηλαδή να κάνει μία διαδρομή. Και ήταν πολύ γρήγορο. Αυτό είναι που σχολιάστηκε τότε. Ήταν και τώρα στα το μάτια των απέξω όλων εμάς. Γρήγορο φτάσαμε σε γάμο, γρήγορο και σε διαζύγιο. Πάρα πολύ. Αλλά όλα αυτά γίνανε με ένα πολύ ωραίο τρόπο, γιατί δεν ακούστηκε τίποτα κακό. Όχι, τίποτα κακό. Είναι χαριτωμένο το ότι ο Απόστολος λέει ότι με τον τρόπο του προσπάθησε να πάρει την άδεια των γονιών της και των δύο. Δηλαδή και στη Λάσκαρη είπε ότι νομίζω ότι το κορίτσι σου ενδιαφέρεται για μένα. Η Λάσκαρη του είπε Μπισμπίκη, γιατί δεν νομίζω το εννοούσε. Ούτε τώρα δεν το λες. Δηλαδή και τώρα δεν φαίνεται. Αυτό που δεν εννοούσε να καταλάβει όμως ο κύριος Γλέτσος, τους χαιρετισμούς μου, είναι να σταματήσει να παίρνει το Λικουρέζο τηλέφωνο. Γιατί τον πήρε τηλέφωνο να πει ότι τα φτιάξαμε, λέει μη με ανακατεύετε. Και μετά, πιο μετά στη συνέντευξη, λέει τον ξαναπήρα να του πω ότι χωρίζουμε και είπε
Αφήστε με ήσυχο. Μην ανακατεύετε. Μην ανακατεύετε. Εν τω μεταξύ, έχει μιλήσει η Μαρία Ελένη για την ημέρα του γάμου της, στο TikTok της, πιο παλιά το καλοκαίρι, και έχει περιγράψει μια κατάσταση που πραγματικά ήταν πάρα πολύ, όχι επιπόλαια να πω, ήταν κάπως χωρίς σκέψη όλο αυτό. Λόκανα ξαφνικά, 18 χρονών, 19, ήμουν ένα κορίτσι, ας πούμε, τον πάρτι, ήμουν ακόμα και την ίδια την ημέρα του γάμου, μπορεί να έπινα, να έκανα κάποια χρήση ουσιών, ήμουν τέλος πάντων σε ένα χάσιμο. Και όταν τελικά ήρθε η πραγματικότητα του γάμου, κατάλαβα ότι με τον άνθρωπο δεν ταιριάζουμε, διότι εγώ είχα αρχίσει, σκεφτόμουν τον πρώην μου, τη διασκέδαση, τέλος πάντων. Όλα αυτά τα πράγματα. Αν καταλαβαίνω πώς τα λέει και αυτός. Έχει δίκιο. Με άλλο τρόπο λένε το ίδιο πράγμα. Ότι καταλάβαμε τη διαφορετικότητα. Και ο Γκλέτσος λέει, πάει ξαναπεινάω και δεν είχε φάει ζωή. Αυτό, ο Γκλέτσος λέει ότι αντί να βγούμε, εγώ ήθελα να κοιμηθώ. Και εκείνη σκεφτόταν έτσι, θα ζήσω, γιατί παντρεύτηκα. Έχει και μια πίκρα αυτό έτσι όπως το λέει. Ήταν μικρή, αλλά έχει και μια πίκρα. Δεν είναι μόνο ανάλαφρο δηλαδή. Έτσι θεωρώ. Εντάξει, τώρα αυτά είναι παλιές ιστορίες. Δηλαδή, αν δεν ρωτάμε για πώς. Έχει δίκιο που θα το συζητάγαμε πια. Πάμε να δούμε τι είπε και ο Παναγιώτης Φασούλας στο Happy Day. Τι είπε, καβάλισε τον καλάμι στα 23 μου, όταν πήραμε το χρυσό μετάλλιο στην Ευρώπη. Βέβαια. Με το ευρωπαϊκό. Θα το πει στου μπαμπάδε. Πώ σημαίνει το Happy Day, στο. Ωραία, εγώ αυτό διαβάζω εδώ γιατί δεν το έχω δει. Θα το πει στου μπαμπάδε την Κυριακή. Απλώ ήταν το απόσπασμα που είδαμε στο Happy Day σήμερα. Έκανε την αυτοκριτική του. Δηλαδή είπε ότι όντως με αυτό που ζούσαμε όλη εκείνη την εποχή, εγώ καβάλισα το καλάμι, έχασα τον κόσμο κάτω από τα πόδια μου. Και λέει και κάτι ακόμα πιο σημαντικό σε αυτό, μένω δηλαδή, που λέει: έδωσα προτεραιότητα στη ζωή μου και όχι στη ζωή των παιδιών μου. Αυτό ήταν ένα από τα λάθη που έκανα, το οποίο το σκέφτομαι μέχρι και σήμερα. Να τον δούμε τι ακριβώς λέει και να τον συζητήσουμε. 23 ετών. Πέρασε χρυσό μετάλλιο. Σε μια πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία. Τρελαθήκαμε. Τι γίνεται μετά? Επαλαβώσαμε. Καβαλήσατε καλάμι? 100%. Εντάξει, εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες που παίζαμε μπάσκετ. Γιατί παίζαμε μπάσκετ? Για να γίνουμε γνωστοί στη γειτονιά, στην πόλη, στη χώρα. Και ξαφνικά γίνεσαι το νούμερο ένα δαχτυλοδεχτούμενος. Για τον Γιωβάη, σας είναι των τριών πόντων. Και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τη σύζυγο πότε τη γνώρισες? 93 βρεθήκαμε τέλος πάντων μαζί. Βρεθήκαμε 95. Διάβαζα ότι φλέρταρες έντονα πριν τη συνέντευξη. Ναι, το έχω αυτό το κακό. Επίμονος δηλαδή. Τι απόφαση συνειδητή που έκανε στα παιδιά, που κάνατε τα παιδιά που τα αποκτήσατε ουσιαστικά στη δύση της καριέρας της αθλητικής? Γιατί θα ήθελα να σας πω. Η λογική των παραγόντων της δεκαετίας της προηγούμενης, 80, 70 κτλ. Ήταν ότι θέλανε να παντρεύουν τους αθλητές γρήγορα. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές ειδικά, 20 χρονών, 22 είχαν και δύο παιδιά. Με αποτέλεσμα να έχει οικογένεια πλέον. Άρα λοιπόν, εσύ που θέλει να πάρει μεταγραφή για να δει. Και μου κάνεις κόγξες, είχε οικογένεια, αδερφέ. Υπήρχε τέτοιο κράτημα, τέτοιο δέσιμο. Τι μπαμπάς πιστεύεις ότι ήσουν, και είσαι? Καταρχάς είσαι ο ίδιος, και ήσουν και είσαι το ίδιο, ή... Εγώ άλλαξα μια φορά στα 18-19 και στα 23. Μετά δεν έχω ξαναλάξει. Μετά, ναι. Γι' αυτό που λέω, σε άλλαξε, δεν θυμάμαι, ενδεχομένως, μάλλον με άλλαξε, αλλά όχι το ίδιο. Δεν ήμουν πιεστικός, δεν μπαίνω στα προσωπικά των παιδιών. Μ' αρέσει να έχουν επιτυχίες. Προσπαθώ να πω δύο κουβέντες. Δεν είναι ότι μ' ακούνε. Θα το διαπιστώσει και εσύ όταν μεγαλώσει τα παιδιά σου ότι τον πρώτο άνθρωπο που αμφισβητούν είναι τον πατέρα και τη μάνα τους. Εντάξει, για 5 χρόνια περάσαν, είχαμε και απόσταση. Δηλαδή πήγαινα, τα έβλεπα πολύ λιγότερο. Δεν ήμουν όσο έπρεπε κοντά στα παιδιά. Που έπρεπε, δεν ήμουν. Αυτό είναι κάτι που μετανιώνω. Το θεώρησα δεδομένο δηλαδή ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή δικιά μου. Λοιπόν, όσο και να θέλουμε να πούμε πολλές φορές. Ότι όλα τα πράγματα επειδή μου συνδυάζονται, θα σου πω. Και η μεγάλη καριέρα και η μεγάλη προβολή. Δεν συνδυάζονται. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι που έχουν κάνει πραγματικά μια πολύ μεγάλη πορεία, δύο αθλητές που ταξιδεύουν κιόλας, δηλαδή έχουν και το κομμάτι του ταξιδιού στη ζωή τους. Βλέπεις ότι αναγκάζεσαι και λείπεις. Δεν είσαι εκεί. Δηλαδή στην αυτοκριτική τους τελικά όλοι το αναφέρουν και το λένε. Να ρωτήσω κάτι. Το θέμα είναι όταν λες μετανιώνω γι' αυτό γιατί 5 χρόνια απουσίασα. Το ερώτημα είναι αν σου δινόταν μια δεύτερη ευκαιρία, θα τα έκανες αλλιώς? Δεν είμαι πολύ σίγουρη για το ποια είναι η απάντηση. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσεις τον ίδιο. Προφανώς. Δεν μπορεί να υποθέσει. Προφανώς. Καλά, όχι. Η ρητορική είναι, ρε παιδιά, η ερώτηση. Δεν απευθύνεται στον ίδιο τον κύριο Φασούλα. Νομίζω ότι πάλι το ίδιο θα έκανε. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι που έχουν κάνει αυτή την πορεία και είναι ευτυχισμένοι και καλά με τον εαυτό τους για το επαγγελματικό τους κομμάτι, κοιτάνε το προσωπικό ότι θα το κάναν αλλιώς. Απλώς αναγνωρίζουν το λάθος τους. Ίσως για να τα βρουν και με τα παιδιά τους. Καλά, θα τους πούνε ότι εγώ το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Το θέμα του πρωταθλητισμού είναι εδώ αυτό που ξεχωρίζει τον Παναγιώτη Φασούλα. Γενικά όμως εσείς θεωρείτε ότι πια
η νέα γενιά ανθρώπων, αυτοί που θέλουν να κάνουν οικογένεια, είναι διατεθειμένοι να αφήσουν και δεν είναι και. Δεν κάνουν πρωταθλητισμό, ναι, όπως ο Παναγιώτης Φασούλας, να για λίγα χρόνια, 5-10, όσα χρειάζεται ένα παιδί να είναι εκεί. Να βάλουν τον εαυτό τους, γιατί εκείνη η θέση της προτεραιότητας είναι μία. Να βάλουν τον εαυτό τους πίσω και να στερηθούν, να πούν ότι αυτό που ήθελα να το κάνω και τι θες και θα. Άσε με τελειώσω, γιατί ξέρω τι θες να πεις. Νομίζω ότι. Θα με αφήσει να τελειώσω τώρα εδώ, γιατί την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε για την υπογονιμότητα δεν μ' άφησε να τα πω. Και τα έλεγα στο ραδιόφωνο που μ' ακούν οι μισοί. Τον κάνω έξω, αλλά και πάει και τα λέω αλλού. Τα λέω αλλού. Λοιπόν, λέω ότι. Δεν λέω τώρα να πιάσουμε επιμέρους τα θέματα και τα οικονομικά κτλ. Αλλά μήπως τελικά δεν. Βάζουμε τους εαυτούς μας 5-10 χρόνια όσο χρειάζεται ένα παιδί για να μεγαλώσει λίγο πίσω και να πούμε, όπως λέγανε οι δικοί μας, θα στερηθώ. Είχα μία χαρά να πηγαίνω την Κυριακή στο γήπεδο. Δεν θα πηγαίνω για να πάρω στο παιδί αυτό. Μα ναι, αλλά άλλο. Το θέμα του γηπέδου. Λέω. Να στερηθεί το Σαββατοκύριακο. Να το βάλει πίσω, λέω. Μα εδώ λες για τα επαγγελματικά. Αλλά άλλο. Διαφορετικό όμως. Λέμε για το επάγγελμα. Άλλο, δηλαδή, παιδί μου, αν κάνει πρωταθλητισμό σε όποιο επάγγελμα μπορεί. Να μην ακολουθήσεις την ομάδα σου, το πρόγραμμα του που θα σου βάλει ο προπονητής σου, την καθημερινότητα πρέπει να έχεις. Δεν γίνεται και μετά. Μην ξεχνάς ότι οι αθλητές παντρεύονται και νωρίς. Ναι, οι περισσότεροι, όχι όλοι. Α, και μάλιστα λέει ο Παναγιώτης Φασούλας το ίδιο πράγμα που είπε ο Μπέκαμ, αν θυμάσαι στο ντοκιμαντέρ, που λέει ότι οι παράγοντες θέλουν να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια. Για να είσαι πιο ήσυχος, να μην βγαίνεις, να μην θες να μετακινήσεις. Πάντως, άλλο θέμα είναι η προτεραιότητα του θέλος σου με την έννοια της ψυχαγωγίας και με το τι περνάω καλά. Αν θέλω να βγω να φάω, αν θέλω να πάω στο γήπεδο, αν θέλω να βγω μια φίλη μου. Και άλλο η δουλειά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι. Πάμε και μόνο στον πρωταθλητισμό. Ο μπαμπάς σου είπε ότι ήταν καπετάνιος και έλειπε. Σου ήταν στο σπίτι μαζί σου. Φαντάζεσαι να έλεγε η μαμά σου στον μπαμπά σου, κάτσε και εσύ σπίτι να μεγαλώσουμε το Δημητράκι και βλέπουμε αργότερα πώς θα το κάνουμε. Αν του λέγει όμως ζορίζομαι, δεν μπορώ να κάθομαι μόνη μου σπίτι και δεν ξέρω τι θα γίνει, τι θα κάνεις. Πιστεύεις ότι θα άλλαζε κάτι, κάποιος δεν έπρεπε να δουλέψει. Εκτός αν μου πεις ότι είχαμε κάποια χρήματα που περισσεύανε, καθόντουσαν και μπορούσαν. Δηλαδή, μην τα λέμε από απ' έξω όλο και κουνάμε δάκτυλα. Δεν θέλω. Γιατί πρέπει να μπαίνουμε και στις θέσεις των άλλων και να λέμε: ωραία, εσύ δεν κάνεις πρωτοαθλητισμό. Είσαστε ένα ζευγάρι που έχετε ο ένας μια δουλειά και ο άλλος μια δουλειά. Μα συγγνώμη, ακόμα και δεν πρέπει κάποιος να κάνει λίγο πίσω. Στην απόλαυσή της. Περίμενε. Όλο έχει να κάνει. Παίζεται στον πόντο το θέμα που συζητάς. Δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Στον πρωταθλητισμό, ναι, πρέπει να γίνουν θυσίες και οι θυσίες αυτές μπορεί να είναι και εις βάρος των παιδιών. Σε οποιαδήποτε όμως δουλειά και εργασία. Έχει και μικρή διάρκεια όμως ο πρωταθλητισμός. Ναι, ναι, καλά, μεγαλώνει και το παιδί. Πράγματι, δεν λέμε μόνο. Ακριβώς. Μεγαλώνει και το παιδί όμως. Εμφανίστηκε να τελειώσει η καριέρα. Δηλαδή θέλει λίγο. Είναι δύσκολο. Ακόμα και για μη πρωταθλητισμό να μιλάμε, εγώ ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι περισσότεροι δουλεύουν σαν τρελοί από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι όπως έχει γίνει καθημερινότητα, δηλαδή χωρίς να κάνουν καμιά μεγάλη καριέρα ή να είναι στελέχη σε εταιρείες πολυεθνικές, για να τα φέρουν βόλτα. Ξεκινάς, φεύγεις στις 8 το πρωί, γυρνάς στις 6 το απόγευμα. Οπότε είναι ένας καθημερινός πρωταθλητισμός που μοιραία το στερείσαι. Γιατί μετά πότε το βλέπεις το παιδί σου. Να πω και κάτι άλλο. Γυρνάς 6 ώρα. Γιατί εδώ συζητάμε για το βιοπορισμό και για το ότι πρέπει να δουλέψουμε κλπ. Ένα λεπτό, υπάρχει και άλλη μια διάσταση. Θεωρείς λοιπόν ότι το εις βάρος του παιδιού μόνο είναι η φυσική απουσία. Το να είσαι ένας άνθρωπος που δούλευες μέχρι να κάνεις παιδί και να τα παρατήσεις τελείως για να μείνεις με το παιδί και να είσαι συνέχεια με το παιδί. Δεν θεωρείς ότι με έναν τρόπο μπορεί να είναι εις βάρος του παιδιού ακόμα και αυτό. Εγώ πιστεύω ότι εις βάρος του παιδιού είναι να βάλεις κάτι πάνω το παιδί, έστω για τι μια σημαίνει συγκεκριμένη... πάνω από το παιδί. Γιατί ακόμα και αυτό που λες το να πάω γήπεδο που δεν σχετίζεται με την εργασία που συζητάμε. Ακόμα και αυτό. Μιλάω για την απόλαυση, μιλάω για το εγώ. Μιλάω ότι το δεν μπορείς να έχεις τη ζωή που κάνεις και όταν έρχεται ένα παιδί. Δημήτρη θα πρέπει αναπόφευκτα να κάνεις ένα βήμα πίσω και να βγει μπροστά το παιδί. Δημήτρη μου, ο πατέρας ο οποίος πήγαινε σε όλη του τη ζωή γήπεδο και τώρα έχει ένα μωρό στο σπίτι και ζητάει να πάει μία φορά γήπεδο, όχι κάθε εβδομάδα τρεις φορές. Θα γυρίσει και θα είναι καλύτερος με το παιδί γιατί θα έχει μια προσωπική απόλαυση. Μιλάω για το γενικό. Δεν θες να είναι γήπεδο. Μπορεί να είναι μια απόλαυση η οποία για να μπορεί το παιδί να πάρει το τάμπλετ που χρειάζεται να τη στερηθεί. Αυτό λέω. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά το να είναι ευτυχισμένο ο γονιός είναι άμεσα συνδεδεμένο με το να είναι ευτυχισμένο το παιδί. Ναι, δεν μπορεί να είναι και ευτυχισμένοι και οι δύο όμως. Πώς, ή μπορεί να είναι ευτυχισμένο όταν χρειάζεται πρέπει μια ισορροπία. Νομίζω ότι. Δηλαδή αυτό τη αυτοθυσία δεν λειτουργεί καλά για τα παιδιά. Αυτό έλεγα και τις προάλλες που λέγαμε εδώ πέρα και σας έλεγα κανείς δεν θυσιάζει. Όχι. Δηλαδή αν το νιώθει ότι τα έχω στερηθεί όλα για το παιδί. Τελικά είσαι ένα δυστυχή άνθρωπο. Όλα
δεν έχεις να δώσεις. Όχι, δεν νιώθεις. Ο Ιωσαφάτ των φτωχών. Όχι, καλά. Δεν νιώθεις ότι τα έχεις στερηθεί όλα για το παιδί. Νιώθεις όμως ότι θυσιάζεις κάποια πράγματα από επιλογή σου. Εγώ δεν σου λέω αναγκαστικά. Νάνση, το νιώθεις αυτό. Εσύ από τον εαυτό σου, όταν βγαίνεις μια φορά έξω με τον άντρα σου ή όταν κάνεις κάτι που είναι για τη δουλειά σου και έχεις μια επιτυχία στη δουλειά σου, δεν γυρνάς και έχεις πιο πολύ να δώσεις. Φυσικά. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν. Αλλά είναι μια ώρα που έχεις πολύ να δώσεις αντί να σε 5 ώρες μέσα στο σπίτι, κάγκελα. Εγώ δεν σου είπα να είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι και να μην κάνεις τη δουλειά που σου αρέσει, που σε εμπνέει, που σε κάνει καλύτερο, που σε κάνει δημιουργικό. Που θεωρείς ότι είσαι ζωντανός. Όμως ότι έρχεται η στιγμή που λες, όντως θυσιάζω κάποια κομμάτια της ημέρας μου αλλού και όχι στα παιδιά μου, το λες. Προφανώς το λες. Μα το λες. Και το κάνεις και συνειδητά. Δεν σου λέω ότι δεν είναι μια συνειδητή. Ακούς εσύ, ακούς. Ξέρεις γιατί ακούω. Ακούω γιατί σκέφτομαι και προσπαθώ να τα συλλάβω όλα αυτά που λέμε, γιατί τελικά απάντηση δεν υπάρχει. Σκέφτομαι ότι και σπίτι να κάτσει κανείς, και έτσι δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του Δημήτρης, γιατί δεν έχει παιδιά το θέμα της αφοσίωσης στα παιδιά. Αφοσίωση στα παιδιά, ωραία, το πρωί θα πάνε σχολείο. Και να κάτσει στο σπίτι, λέω εγώ τώρα. Τι αφοσίωση να δώσεις, αφού τα παιδιά θα γυρίσουν από κάποια ώρα και μετά. Το βλέπω θεωρητικά εγώ. Έχεις δίκιο. Και σκέφτομαι και λέω ότι τα παιδιά μας, περνώντας από την εφηβεία και μεγαλώνοντας κάποια πράγματα, ό,τι ζωή και να κάνουμε, είτε εμάς που η μάνα μας ήταν στο σπίτι και δεν δούλευε, είτε τα δικά μας παιδιά που εμείς σαν μανάδες είμαστε εκτός σπιτιού και δουλεύουμε. Τα παιδιά, έχω την αίσθηση ότι περνάνε μια φάση που... Πάλι θα σου πούν ότι όποια πλευρά και να έχεις κάνει, κάτι θα έχουν να σου πούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάνε. Όχι, βέβαια. Περνάνε τη φάση, μεγαλώνουν και αυτά, οριμάζουν και αρχίζουν να τα βλέπουν και αυτά αλλιώτικα. Οπότε, χωρίς να ρίχνουμε τα παιδιά μας, νομίζω, πρέπει να βρούμε τη χρυσή ισορροπία χωρίς να ρίχνουμε και εμάς. Νομίζω. Ναι, μια χαρά τα λες. Στον βαθμό που μπορούμε. Οι γονείς είναι η πρώτη μορφή εξουσίας. Στην εφηβεία θα επαναστατήσεις ενάντια στην εξουσία. Και μετά, όταν την κάνεις την επανάσταση, θα πεις καλά τα έκανε η εξουσία. Για καλό μου ήταν. Είναι όλη τη αμφισβήτηση που απριόρι μπαίνεις και λες κάποια πράγματα χωρίς να σε νοιάζει, γιατί είσαι σε αυτή τη φάση τη ζωή σου. Μετά θεωρώ ότι όλοι κατανοούμε τους γονείς μας, ότι όλοι μπαίνουμε στη θέση τους, ότι όλοι φοράμε τα παπούτσια τους. Τέλος πάντων, ναι, οι περισσότεροι. Λοιπόν, τώρα μετά τις διαφημίσεις θα έρθουμε και θα ακούσουμε. Άκου τώρα πώς θα έχουμε συνδέσει. Εμείς το είχαμε αυτό το βίντεο, είχαμε κάνει αυτή τη συνέντευξη με τη Μάσα Φασούλα. Και ήταν να την παίξουμε χτες, δεν προλάβαμε, θα την παίξουμε σήμερα. Που μιλάει για την καθημερινότητα της με τον Παναγιώτη που θα μιλήσει στους μπαμπάδες τελικά, αλλά εμείς είδαμε ένα απόσπασμα που είχαμε πάρει από το Happy Day, αλλά δεν έχει σημασία. Ευχαριστούμε τους πάντες και ευχαριστούμε και τη Μάσα που μας μιλάει για τη ζωή της με τον Παναγιώτη Φασούλα, για τα παιδιά, για τα πάντα όλα. Αλλά όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις μας. Λοιπόν, και πριν προχωρήσουμε με τις συνεντεύξεις μας, να υποδεχτούμε στην παρέα μας μια πασίγνωστη εταιρεία που πολύ αγαπάμε. Σαν καταναλωτές εννοώ αγαπάμε. Μιλάω φυσικά για τη Δοδόνη, που σήμερα μας έχει έρθει με τη Δοδόνη Στραγγιστό, τα υπέροχα μοναδικά της γιαούρτια, τα οποία είναι με νέα συνταγή, δηλαδή πιο πλούσιο, πιο κρεμώδες, θρεπτικό, υγιεινό, απολαυστικό για όλες τις ώρες. Για το πρωινό σας, για το σνακ σας στη δουλειά ή όπου αλλού θέλετε, για να σας κόψει κάτι την όρεξη, αλλά κυρίως για να φάτε κάτι ολόσωστο. Όποιο φαγητό δε σκεφτείτε που θέλετε να προσθέσετε γιαούρτι Στραγγιστό, μην ξεχνάτε ότι το γιαούρτι Δοδόνη Στραγγιστό πλήρες από 100% ελληνικό γάλα. Και επειδή ωραία αυτά που έχουμε βάλει για να τα δείξουμε. Εγώ όμως το γιαουρτάκι μου το θέλω από το ψυγείο. Και επειδή όπως ξέρετε είμαι και μερακλού, δεν θα πάρω το 2%, γιατί δεν θέλω να σας λέω ψέματα. Θέλω να σας λέω αλήθεια. Και επειδή θέλω πραγματικά να δω αυτή τη νέα συνταγή, το πόσο κρεμώδες δηλαδή είναι, θα σας πω αμέσως τώρα. Εμένα το γιαούρτι, το στραγγιστό γιαούρτι, μου αρέσει να το συνδυάζω με πολλά φαγητά. Με το ρύζι μου, με το καρπούζι μου. Μη σας πω ότι και με όσπρια μου αρέσει, δηλαδή και με τις φακές ακόμα μου αρέσει. Βρείτε κι εσείς πώς θέλετε να το συνδυάσετε και απλά απολαύστε το. Γιατί πραγματικά είναι πολύ, πολύ υγιεινό. Ας φάμε και μια κουταλιά ακόμα. Και από το ψυγείο είναι και δροσιστικό. Και να σας πω και κάτι. Ενώ μου αρέσει πολλές φορές να το συνδυάζω με μέλι, εδώ δεν αισθάνομαι ότι το χρειάζεται.
είναι φανταστικό, πραγματικά πλούσιο και πολύ γεμάτο. Και πλούσιο και σε πρωτεΐνες. Επίσης σημαντικό, γιατί οι πρωτεΐνες, όπως ξέρετε, μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε καθημερινά, για όλες τις ώρες και τις στιγμές της μέρας. Δοδώνει και δεν μπορώ να τα αφήσω από τα χέρια μου. Ναι, μωρέ, θα το πάρω μαζί. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι μπείτε στο δικό μου Instagram να δείτε. Έχω ανεβάσει μια φωτογραφία μου δίπλα εδώ, στα φανταστικά προϊόντα, τα μεγάλα προϊόντα γιαούρτης Ραγκιστό από τη Δοδόνη, γιατί τα μικρά τα είχαμε βάλει όλα στο ψυγείο. Και σας έχω ανεβάσει για ένα δώρο. Τι σας προσφέρει? Προσφέρει σε ένα τυχερό για δύο άτομα μια ωραία τριήμερη διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Ξέρω ποιο είναι, αλλά δεν θα σας το πω. Δίπλα στη μαγική λίμνη των Ιωαννίνων, μα πραγματικά δίπλα, που θα περάσετε φανταστικά. Και συγχρόνως, 10 τυχερές, θα κερδίσετε και μια special τσάντα Δοδόνη. Φυσικά με γιαούρτια στραγγιστά Δοδόνη. Τι άλλο θα μπορούσε να είχε? Όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα, κορίτσια. Το παίρνω μαζί, αριστούργημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου το φέρατε. Το κάτι άλλο. Φανταστικό. Έτσι. Δροσερό. Γεμάτο, δροσερό. Απίθανο, έτσι, ρε παιδί μου. Ευχαριστιέσαι να το τρως. Ακριβώς. Βέβαια. Και μια κι εγώ. Και μια και τρως, να σου δεν πω. Δεν μπορώ να τα αφήσω. Μπορεί να σου πει, να σου πω λίγο μάσα φασούλα όσο τρως γιαουρτάκι. Βεβαίως. Λοιπόν, η μάσα φασούλα λοιπόν μας μιλάει για τα 27 χρόνια γάμου με τον Παναγιώτη Φασούλα. Αν ήταν ένας μεγάλος έρωτας αυτός στη ζωή της, πώς είναι η καθημερινότητα στο σπίτι τώρα που τα παιδιά λείπουν και είναι στο εξωτερικό, και αν η απουσία αυτή ήταν η αφορμή για να επαναπροσδιοριστεί η σχέση τους. Ένα θα σας πω. 27 χρόνια μετά δεν έχει φτιάξει ακόμα το γαμήλιο άλμπουμ με τον Παναγιώτη. Έλα ρε εσύ. Αλήθεια. Αυτό δεν αλήθεια. Έχω ακούσει όμως ότι κάποιοι δεν έχουν προλάβει να ανοίξουν τα δώρα όλα του γάμου. Εγώ ας πούμε θυμάμαι τότε μου πήρε μια διετία. Δηλαδή νομίζω στον 1,5 χρόνο όταν γεννήθηκε ο Άγγελος τον πρέπει να ελευθερώσουμε το δωμάτιο. Εσείς τον ελεύθερο χρόνο σου ήταν τόσα πολλά που δεν πραγματικά. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Δεν προλάβαμε να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, ας δούμε τι μας είπε και θα σχολιάσουμε. Μάσα, παρότι είσαι ιδιαίτερα αγαπητή στις εκπομπές και γενικότερα στα μέσα, δεν δίνεις συχνά συνεντεύξεις. Έχεις 5-6 χρόνια να δώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να βγαίνω όταν, εντάξει, έχω κάτι να πω, έχω πεθυμίσει κάποιους, έτσι όπως λένε, για την εκπομπή σας, που πάντα την αγαπούσα πολύ και ξέρω και τι ωραίες εκπομπές κάνετε. Και αυτό ήταν μια ευκαιρία και είπα να πω ναι. Πώς είναι η καθημερινότητά σου? Τώρα πια, επειδή μείναμε οι δυο μας, γιατί τα παιδιά και τα δύο είναι στο εξωτερικό, ο γιος μου σπουδάζει έξω, η κόρη μου πλέον τελείωσε τις σπουδές και πια δουλεύει έξω, παίζει μπάσκετ. Υπάρχει χρόνος και έτσι έχω διάφορες ασχολίες και επαγγελματικές και προσωπικές. Δραστηριοποιούμε τώρα και στο χώρο του real estate. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα στα σκαριά, δεν τα λέω ακόμα γιατί είναι ένα project το οποίο ελπίζω να γίνει και τότε θα έχω και μια άλλη ευκαιρία να ξανάρθω στην εκπομπή σας. Αν σου γινόταν κάποια πρόταση τηλεοπτική σε κάτι που σε γεμίζει και σε αφορά, θα το σκεφτόσουν, θα το συζητούσες? Εγώ είμαι πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Θεωρώ ότι αν ταιριάζω πια στην τηλεόραση, γιατί όπως όλα εξελίσσεται και οι τηλεοπτικές ανάγκες και οι εκπομπές και τα πρόσωπα, πραγματικά δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό, αλλά αν ήταν κάτι το οποίο θα μ' άρεσε και θα τους άρεσε, σίγουρα το συζήταγα. Τα του σπιτιού, τι σχέση έχουν με σένα? Μαγειρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Και πάντα και τα παιδιά, όταν ήταν πιο μικρά, μου λέγανε να πάω στην εκπομπή στο εξωτερικό που μαγειρεύανε με τις μαμάδες. Και μου έλεγαν, α, πρέπει να πας, λέει, πρέπει να πας οπωσδήποτε, λέω. Δηλαδή, με εκτιμούσαν πάρα πολύ ως μαγείρισα, εκεί θέλω να καταλήξω. Και με χαροποιεί πάντα όταν, ας πούμε, έχω στρες ή κάτι, είναι ένας τρόπος για μένα για να με ηρεμεί. Η κόρη είναι 26 και ο γιος? 23. 23. Έχουν φύγει χρόνια από το σπίτι? Χρόνια, χρόνια. Από 18 χρονών λείπουν και οι δύο. Φύγανε να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Με τι ασχολείται ο γιος? Πολιτικές επιστήμες. Σε ενοχλεί όταν βλέπεις κάποιο δημοσίευμα που αφορά την κόρη σου ή τον γιο σου? Επειδή η κόρη μου πια είναι και ο γιος μου, είναι μεγάλα παιδιά, έχουν και προσωπική πορεία και αναφέροντας την κόρη μου, επειδή είναι πιο μεγάλη πλέον και είναι πλέον επαγγελματίας,
και δουλεύει. Έχει μια πετυχημένη πορεία. Έχει καταφέρει πάρα πολλά μόνη της, με τον υδρότα της. Και χαίρομαι όταν είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται, ας πούμε, στα social media, κάποιες επιτυχίες, κάποια πράγματα. Και δεν με ενοχλεί καθόλου. Από τη στιγμή που έφυγαν από το σπίτι, επαναπροσδιορίστηκε λίγο και η δική σας σχέση? Ήταν σαν να ξαναζούσατε τη ζωή σας πριν από τα παιδιά? Δεν νομίζω. Τουλάχιστον σε εμάς δεν. Αυτό το είναι, ξέρεις, μου θυμίζει ρομάντζο. Όχι. Όχι, μια χαρά ήμασταν. Αντίθετα, είναι πιο, ξέρεις, και η μεγαλύτερη μοναξιά, αλλά απ' την άλλη, όταν περνάς καλά με έναν άνθρωπο, δηλαδή και με παιδιά και χωρίς παιδιά και είσαι ισορροπημένος, νομίζω δεν παίζει πολύ μεγάλη διαφορά. Σίγουρα υπάρχει αυτό το, ξέρεις, ξαφνικά ένα σπίτι αδειάζει κλπ. Αλλά επειδή και οι δύο ήμασταν πάντα πολύ δραστήριοι, δεν άλλαξε και πάρα πολύ η καθημερινότητά μας. Πιάνεις τον εαυτό σου να ξεφυλίζεις άλμπουμ, να βλέπεις στιγμές από το παρελθόν ή δεν σου αρέσει να παρελθοντολογείς? Όχι, αυτό είναι. Δηλαδή, να φανταστείς το άλμπουμ του αγάπη μου, δεν το έχω φτιάξει ακόμα. Είναι φωτογραφίες εκεί, είναι. Ο χρόνος που περνάει, πώς σε βρίσκεις αυτή τη δεκαετία της ζωής σου? Η αίσθηση του χρόνου, ενώ παλιά δεν πέρναγαν έτσι γρήγορα, έχω μια αίσθηση ότι ο χρόνος πετάει. Και αυτό είναι πολύ ενοχλητικό. Δεν ξέρω βέβαια αν. Και δεν νομίζω, το έχω συζητήσει, δεν νομίζω να είναι μόνο για μένα. Όχι. Είναι μάλλον της ηλικία. Με τη γυναικεία φιλαρέσκεια πώς θα πας? Είμαι κοκέτα και θα κοιταχτώ στο καθρέφτη, όλα αυτά θα τα κάνω και νομίζω ότι όλοι μας το κάνουμε κάποια στιγμή, αλλά απ' την άλλη πιο πολύ είμαι τύπος πρωινός που μου αρέσει να είμαι πιο πολύ αθλητική. Ξέρεις, αθλητική, δεν βάφουμε το πρωί. Αν βγω, εννοείται θα και θα αυτό και θα ντυθώ, αλλά είμαι πιο έτσι easy going στη διάρκεια της ημέρας, μου αρέσει πιο πολύ. Πώς την είδατε? Λοιπόν, με την έννοια του ρομάντζο, όπως λέει, μπορεί να μην επαναπροσδιοριστεί η σχέση μου και να είναι cool. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι με την έννοια του ρομάντζο δεν επαναπροσδιορίζεται. Με την έννοια όμως της αλήθειας επαναπροσδιορίζεται. Τη στιγμή που φεύγουν όλοι από το σπίτι και ξαναμένεις με τον σύντροφό σου, εκεί είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Ό,τι κενό έχει μείνει ίσως όλα αυτά τα χρόνια και έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του έγγραμμου βίου. Όποιο πρόβλημα έχει μπει κάτω από το χαλάκι. Ό,τι γενικώς ενοχλεί είναι άλλη μια, η στιγμή. Δηλαδή, χαρούμενη περίοδος στη ζωή ενός ζευγαριού. Δεν είναι, ρε παιδί. Το καλό στο καλύτερο πάει. Όχι, να σου λέει πω. Ότι είναι μπορεί ρεαλισμός. Να είναι από πολύ χαρούμενη περίοδος μέχρι πάρα πολύ χάλια. Αυτό ναι, σου λέει. Είναι ανάλογα με το αλήθεια, εγώ λέω. Μπορεί να είναι πολύ επικοδομητικό, αλλά είναι περίοδος αλήθειας. Γιατί ξανά, όχι, ασχολείσαι ξανά με τη σχέση σου και με αυτόν που έχει δίπλα σου. Γιατί, παιδιά, εντάξει, έρχεται η στιγμή που τον ξεχνά τον άλλον λίγο. Ότι είναι εκεί. Τον ξεχνάς. Έρχεται και αυτή τη στιγμή. Καλά κάνεις και τα λες για σένα. Αλλά η Μάσα Βασούλα, όχι, γιατί το λέω, δεν το λέω, το μαντεύω, δεν προς Θεού. Όχι, η Μάσα Βασούλα δεν είπε αυτό, το αντίθετο είπε. Είπε ότι εμείς ήμασταν καλά, δεν βάλαμε ποτέ ότι τα παιδιά προσθέτουν στην ευθυγεία, όπως ήμασταν είμαστε. Ναι, είπε όχι με την έννοια του ρομάντζο, όμως με την έννοια της αλήθειας. Είναι έτσι όπως σου το λέω. Γιατί. Γιατί δεν το είπε. Μπορεί να είναι εκεί. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μα το είπε. Αυτό κατάλαβα. Λέει ότι μπορεί να είναι είτε πολύ καλό, όπως στην περίπτωση της Μάσα Φασούλα, που όταν ήρθε η ώρα να κάνουν λογαριασμό το ζευγάρι και να πούν φύγαν τα παιδιά από την εξίσωση. Εμείς που είμαστε. Ήταν καλό το πρόσωπο. Ακριβώς. Ή πολύ κακό. Γιατί αν πραγματικά έχουν χαθεί τελείως τα δύο μέρη του ζευγαριού, ασχολούνται μόνο με τα παιδιά, μιλάνε μόνο με τα παιδιά και τα παιδιά φεύγουν, μένεις με έναν άγνωστο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ωραίο θέμα συζήτηση, αλλά δεν τέθηκε στη συνέντευξη. Όχι, δεν τέθηκε. Όλοι οι άνθρωποι. Ό,τι θέλετε, αλλά το θέμα. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε τις ίδιες προσλαμβάνουσες. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε τις ίδιες προσλαμβάνουσες. Δηλαδή, μπορεί να το έχω καταλάβει διαφορετικά. Τι πειράζει? Όχι, το ίδιο πράγμα λέτε, πραγματικά. Απλά εσύ λες ότι τα είπε πολύ ωραία, γιατί στη δική της την περίπτωση έχει βγει. Πάντως για τη Μαριά να σας πω ότι είναι πραγματικά διαπρέπει στο εξωτερικό, στο γυναικείο NBA και κάνει δική της καριέρα. Και επειδή της έχω πάρει και συνέντευξη, τώρα κατάλαβα και η παιδεία της και ο τρόπος που μιλάει και τα σωστά της ελληνικά από πού πηγάζουν. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είπες ότι έχεις κάνει συνέντευξη. Ναι, είχε, στο μαραθώνιο μας είχε βοηθήσει. Είχε ξεκινήσει από πολύ μικρή. Πολύ με στόχο ότι θέλω να ξεχωρίσω στο μπάσκετ. Είχε ξεκινήσει, ναι, και μάλιστα όταν τη ρώτησα ποιος είναι καλύτερος, εσύ ή ο μπαμπάς σου, μου λέει τον έχω, αλλά μην το πεις. Μπράβο τη. Έχει γίνει στον draft στην Αμερική. Αυτό και κάνει συνέντευξη. Και ο ίδιος. Και ο ίδιος ο Παναγιώτης Φασούλας έχει δηλώσει σε πολλές συνεντεύξεις ότι η αλήθεια είναι ότι η κόρη μου είναι καλύτερη παίκτρια από μένα. Σου δεν έχουμε αρέσει. Ναι, ο Φασούλας έχει κάνει την καρδιά. Αλλά η αράχνη. Είναι αστέρι. Μάλιστα.
Τους ευχαριστούμε οικογενειακώς. Έτσι, και κυρίως βέβαια την Μάσα που μας μίλησε. Τώρα, χθες χάζευα στο Live News, στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, ένα βίντεο. Μου άρεσε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Ήταν ένα βίντεο αποκλειστικό από ό,τι έλεγαν χθες στην εκπομπή, πάνω στην θρυλική θαλαμιγό Κριστίνα Ο. Του Ωνάση, τη γνωστή θαλαμιγό, που τέλος πάντων έχει ανέβει, είχε ανέβει μάλλον κόσμος και δουνιάς από μεγάλους πολιτικούς, αλλά αυτό που πάντα μένει είναι γυναικείες προσωπικότητες. Έτσι. Και αν δεν πέρασαν από την διάσημη θαλαμιγό Χριστίνα Ο, στην οποία μπήκε η κάμερα του Live News, μόλις έφυγε το μεταξύ η Ατζέλινα Τζολί από την Ελλάδα, που ολοκλήρωσε τα γυρίσματα, η κάμερα όμως μπήκε μέσα και μας ξεναγεί και στη σουίτα και στο μπαρ και σε όλους τους χώρους, όπου πραγματικά νομίζω ότι αν βρεθούμε εκεί μέσα μπορούμε σχεδόν να μυρίσουμε. Η θαλαμιγός νοικιάζεται τώρα, γιατί για την ταινία νοικιάστηκε, αλλά νοικιάζεται. Ένα αστρονομικό ποσό με την εβδομάδα. Θα τα ακούσεις όλα στο ρεπορτάζ. Η Αντζέλινα Τζολί βγαίνει. Την είδα τώρα ολόκληρη. Και η κάμερα του Live News μπαίνει μέσα στη θρυλική θαλαμιγό του Αριστοτέλη Ωνάση, ένα 24ωρο αφού το ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας για τη Μαρία Κάλλας. Καλώς ήρθατε στην προσωπική σουίτα του Αριστοτέλη Ωνάση. Ελάτε να ξεναγηθούμε στους χώρους της. Το επιβλητικό μαρμάρινο τζάκι ξεχωρίζει στη μεγάλη σουίτα του Αριστοτέλη Ωνάση. Η βιβλιοθήκη του και το γραφείο του. Ενώ στο βάθος, ελάτε να δείτε, είναι η κρεβατοκάμαρα του Αριστοτέλη Ωνάση. Σε μία από τις δουλάπες του, μάλιστα, υπήρχε πόρτα διαφυγής που οδηγούσε στο γραφείο του. Τίποτα δεν άφηνε στην τύχη του ο Έλληνας μεγιστάνας. Βρισκόμαστε έξω από το μπαρ Άρης. Σε αυτό εδώ το σημείο, ο Αριστοτέλης Ωνάσης συνήθισε να περνά αρκετές ώρες με τους καλεσμένους του. Τα σκαμπό, όπου άλλοτε καθόταν ο Έλληνας μεγιστάνας για να πιει το ποτό του, είναι φτιαγμένα από δέρμα φάλαινας. Το ξύλο είναι από βυθισμένη ισπανική γαλέρα, ενώ σε αυτά τα σκαλιστά δόντια όρκας, οι κομψές κυρίες κρεμούσαν τις τσάντες τους. Στα δόντια της φάλαινας, που βρίσκονται περιμετρικά από τον μπαρ, είναι χαραγμένες οι περιπέτειες του Οδυσσέα. Δείτε αυτή τη γνήσια λίστα καλεσμένων του 1959, όπου ανάμεσα στα ονόματα ήταν και εκείνο του Winston Churchill, με τον οποίο ο Αριστοτέλης Ωνάσης συνομιλούσε με τις ώρες πάνω στην Κριστίνα. Όλοι οι διάδρομοι είναι γεμάτοι αναμνήσεις και ιστορία. Φωτογραφίες του Ωνάση με την Τζάκη, των παιδιών του, αλλά και της Μαρίας Κάλλας, κοσμούν τους τοίχους και τα έπιπλα του σκάφους. Τι είναι exactly the meaning of prima donna. Prima donna would be first woman. Γκρέτα Γκάρμπο, Φρανκ Σινάτρα, Μέρλιν Μοντρόε, Γκρέις Κέλι και Ελίζαπεθ Τέιλορ είναι μερικές από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες που φιλοξένησε αυτή η θρυλική θαλαμιγός, που ξεκίνησε ως φρεγάτα του Καναδικού Ναυτικού στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη συνέχεια πέρασε στα χέρια του Έλληνα μύδα Αριστοτέλη Ωνάση και πλέον στην τρίτη περίοδο της ζωής της νοικιάζεται για κάτι περισσότερο από 700.000 ευρώ την εβδομάδα. Μετά από μια γενναία και ριζική ανακαίνιση, η θαλαμιγός ανέκτησε και πάλι την παλιά της έγκλη. Προσέξτε τους Έλληνες που έχουν ρίζες. Αναμφίβολα, αυτή η φράση χαρακτηρίζει τον Έλληνα μεγιστάνα, που ξεκίνησε από το μηδέν και έφτασε να είναι ο πλουσιότερος άνδρας του κόσμου. And he waits and waits what you're going to say, if you're going to say something. Sometimes we even forget to tell him to go and have his lunch or have his dinner. Ήθελε τα πάντα πάνω στην Κριστίνα να είναι όπως ακριβώς ήθελε. Όπως στην πισίνα με τον ψηφιδωτό Μινόταυρο που το βράδυ με ένα κουμπί μετατρεπόταν σε πίστα χορού για τα θρυλικά του πάρτι. Εμβληματική η σκάλα με το επιχρυσωμένο κάγκελο που οδηγεί στο μεγάλο σαλόνι, το οποίο πλέον έχει μετονομαστεί σε αίθουσα Μαρία Κάλλας. Το δεύτερο μεγάλο καθιστικό έχει μετονομαστεί σε τζάκι, με τα κοιμήλια να βρίσκονται σε κάθε γωνιά του. Βρισκόμαστε στο σαλόνι Μαρία Κάλλας. Όλα τα αντικείμενα που κοσμούν ή διακοσμούν το χώρο είναι αυθεντικά. Σε κάθε μία από τις 17 καμπίνες, ο Ωνάσης είχε δώσει όνομα ελληνικού νησιού. Το αγαπημένο του ξύλινο τέντερ βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Χρησιμοποιήθηκε άλλωστε και στα γυρίσματα της ταινίας, με την Μεντζολή να φορά μαντίλι και γυαλιά υποδιόμενη την Κάλλας και τον Τούρκο ηθοποιό Χαλούκ Μπιλκινάς να φορά τα χαρακτηριστικά γυαλιά του Αριστοτέλη Ωνάση. Μάλιστα. Ήταν πολύ ιδιαίτερο το ότι το σκεφτόμουν, το πώς έβλεπε, μάλλον
ενδεικτικό του πώς έβλεπε τη ζωή και του τρόπου που κινούνταν στις επιχειρήσεις, το ότι όταν ήθελε να φλερτάρει μια γυναίκα, δεν φοβόταν και μάλιστα το επεδίωκε να τη φιλοξενήσει στη Χριστίνα. Ναι. Μαζί και, μάλιστα, και πολλές φορές μαζί με τον σύντροφό. Αν δεν κάνω λάθος και μέσα την παράσταση ο Νάσης που είχε ανέβει στο Παλάς, που είχα πάει και την είχα δει, αυτό που έλεγε είναι ότι με κάποιο τρόπο μέσα στο Χριστίνα τους έδειχνε τη δύναμή τους και τη δύναμή του και τους γοήτευε, γιατί πηγαίνανε με φαλαινοθυρικά μαζί, τους έδειχνε το κυνήγιο, όλα αυτά που είδαμε, τα δόντια φάλαινας, το δέρμα φάλαινας. Δηλαδή ήταν κάπως συνδεδεμένο όλο αυτό με το κυνήγι, που βεβαίως τώρα απαγορεύονται αυτά, με τον ανδρισμό αυτό, του. Εκεί θέλω να όταν μια υπεροχή και έτσι τις γοήτευε και τις έφερνε κοντά του. Το συνέδενε. Δεν τις γοήτευε ότι τις έβαζε όμως και σε ένα τέτοιο περιβάλλον τις πήγαινε. Καλά ταξίδια. Εγώ θυμάμαι ότι είχα διαβάσει, δεν ξέρω τώρα και από αυτά τι ισχύουν, παλαιότερα, γιατί πολλά έχουν γραφτεί για τον Ωνάση, ότι ακόμα και τους καλεσμένους που το έφερνε στο αυτό το τεράστιο υπέροχο σκάφος, μπορεί να τους έκανε δώρα στις κυρίες που συνοδευόντουσαν από τον άντρα τους κοσμήματα πανάκριβα. Τώρα μιλάμε για μια μυθική ζωή. Δηλαδή ήταν σε όλα. Σε όλα πληθωρικός, σε όλα το μεγαλείο. Ακριβώς. Πληθωρικός πάρα πολύ. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα και να περάσουμε. Μίλησέ μου, Ελιάνα μου, μίλησέ μου για τον Ρόκο Σιφρέντι. Ναι, ένας άλλος πάρα πολύ πληθωρικός άντρας σε όλα του. Είναι φυσικά ο πιο διάσημος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, ακατάλληλων φυσικά ταινιών. Έχει κάνει μια τεράστια καριέρα. Νομίζω το όνομά του δεν μπορεί να συγκριθεί με κανενός άλλο. Κάνει σειρά το Netflix, βλέπω. Βεβαίως, βεβαίως. Από κάτω. Γιατί? Πρώτον, γιατί ακριβώς έχει ξεχωρίσει το επάγγελμά του όσο κανένας άλλος. Γιατί δεν Φίλοι. Έχουν ακουστεί άλλα ονόματα. Κανένα όσο σου. Δεν ξέρω ονόματα, αλλά το μετά. Σε άντρα, όχι. Έλα, ρε, παιδιά, ένας έχει πει δηλαδή. Ρε, αγόρια, πείτε και εσείς κάτι, θα μας τρελάνουνε. Σε άντρα, όχι, και εγώ δεν ξέρω. Ένας φίλος μου, θα σου πω. Μου είχε πει γιατί είδα το θέμα του. Γιατί σκαλέτα η γελαλή και λέω κάτσε να είμαι προετοιμασμένη. Μου είπε ένας φίλος μου, να σου πω ότι είναι ο μόνος άντρας ο οποίος έχει και σειρά ερωτικών ταινιών που είναι εκείνος τον τίτλο, δηλαδή είναι βέβαια. Ο Ρόκι και το... Ο Ρόκος και... Σιφρέντι αστροναύτης, ο Ρόκος Σιφρέντι και το καταλαμμένο φίδι, ο Ρόκος Σιφρέντι μάστορας, τι να ξέρω εγώ. Έτσι είναι. Παιδιά, είναι εμβληματικός πραγματικά στο επάγγελμά του, έχει γράψει ιστορία, απενοχοποίησε για πάρα πολλούς ανθρώπους το σεξ και το να απολαμβάνουν τέτοιες ταινίες. Από το Ρόκο. Βέβαια, πάρα πολύ. Πού το λες με μια πιστικό. Ναι, ρε Λένη, γιατί σου κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι είναι απλά ένας τομέας που δεν τον γνωρίζεις ότι έχει κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή, μου λες πραγματικά ότι αυτό το όνομα είναι τόσο πολύ. Είναι το. Πείτε, βάλτε λίγο πλάτη. Το νούμερο ένα όνομα. Νόμιζα πλάνα και πήγα να φύγω. Εγώ τώρα πώς είναι. Όχι άλλο κόκο με το Ρόκο και. Να πίναμε ένα γιόκο με το Ρόκο. Μην ευτελίζεις το θέμα. Το έχεις πάει, εντάξει. Λοιπόν. Όλα φόκο για το Ρόκο. Τώρα... Ο Θοδωράκος πού είναι. Ήθελα πολύ να τον ρωτήσω αν έχει ακούσει τίποτα. Είναι πασίγνωστος, αλλά το Netflix... Εσύ τον ήξερες τώρα σοβαρά. Βέβαια. Χωρίς Netflix τον ήξερες. Βέβαια, τον ήξερα χωρίς να με ενδιαφέρει ο χώρος του. Δεν είπαν σε ενδιαφέρει ο χώρος. Τον ήξερα πολύ. Σαν όνομα λέω. Πάρα πολύ. Εμένα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χώρος σου όμως, ότι είναι πολύ γνωστός, πάρα πολύ καλός αυτό που κάνει και έχει φτιάξει περιουσία και ένα όνομα. Όλοι Λόκο με το Ροκ. Όχι, κάνει το θέμα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Λες ο πιο επιτυχημένος ή ίσως από τους πιο επιτυχημένους. Όχι, ο πιο. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Για να πούμε όχι, κάποιον επιτυχημένο. Όσκαρ, έχει να κάνει αυτό, όχι σε Όσκαρ, αλλά σε βραβεία, σε χρήματα. Βραβεία έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες, πιο πολλές από όλους. Ή έχει κάνει κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, από τους άλλους. Γιατί. Ελένη. Γιατί. Έχει μαζέψει μπαγιόκο. Ωρό. Σε έχει φτιάσει τώρα λίγο. Ωραία. Είναι βλακία μου, είναι και Παρασκευή μου. Σαν αμφισβητής τον κόπο. Τον έπαιξε στο Ρόκο στο ραδιόφωνο. Τι εννοεί, το είπε στο θέμα. Δεν το ήξερα. Αύριο δεν έχει. Με άγχωσε. Με άγχωσε τρομερά. Αφού γιατί... έπαιξε υπομονητικότητα, όπως το λένε, δεν μπορεί. Όχι, δεν το ήξερα το θέμα. Δευτέρα όμως. Έτσι. Θα μιλήσουμε για το Ρόκο. Θα έρθει η ώρα του Ρόκο. Οπότε ο Ρόκο τι έχει κάνει και θα γίνει Netflix. Να πω απλά 1500 ταινίες, να καταλάβεις πόσο έχει δουλέψει. Πολύ σκληρά. Αλλά... Πολύ σκληρά έχει δουλέψει. Έχει δουλέψει. Και είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Πάνω από 5.000 ταινίες. Ένας άνθρωπος. Α, κατηφίλησε, εντάξει. Ένας άνθρωπος πραγματικά, για να πούμε σοβαρά, γιατί ναι. Έφτασε στο απόγειο της δόξας. Γιατί δούλεψε πάρα πολύ, έκανε πάρα πολλές ταινίες. Ο ίδιος είχε φοβερό ταλέντο, θα μείνω εκεί, σε αυτό το οποίο έκανε. Άρεσε πάρα πολύ. Άρεσε πάρα πολύ. Έκανα τρία της πίσω.
όλα τα πράγματα χρειάζεται. Να σου πω το ταλέντο του. Γιατί κάνει αυτό. Γιατί η Μαρίκα Κοτοπούλη δεν χρειάζεται και πάρα πολύ. Ταλέντο ή για το ταλέντο. Δεν το ξέρει, καλέ. Έχει εμπειρία. Πού το ξέρει. Η εκπομπή είναι χριστιανική, ορθόδοξη και οικογενειακή. Ο ίδιο πάντω ήταν καθολικό χριστιανό και η μητέρα του πίστευε ότι θα γίνει ιερέα. Όμω είχε αυτή τη φυσική τάση για τον έρωτα και το σεξ και μάλιστα βρέθηκε σε μεγαλύτερη ηλικία. Φυσική τάση. Ναι. Ο Παπαρόκο. Θα τα πει. Θέλεις να σου πω τη φράση που θα πει και η Κάλια Καστάνη στο αφιέρωμα για τον Σιφρέντη. Συγγνώμη, την μπάσα του θέματος κάνει η Ελιάνα Χρυσοκοπούλου και το βίντεο έχει φτιάξει η Κάλια Καστάνη. Αλήθεια. Τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή. Είσαι λίγο τα αυτιά σου να το πω. Είχε το διάβολο μέσα στο παντελόνι του, όπως λέει η Κάλια. Καταλαβαίνεις. Κάλια το είπε αυτό. Δεν το πει Κάλια, το λέει το ντοκιμαντέρ. Άμα το. Και το λέει ο Ρόκο. Βεβαίως. Ντοκιμαντέρ είναι 7 επεισοδίων το οποίο ασχολείται με τον Ρόκο Σιφρέντη από τότε που ήταν μικρός και έχασε τον αδερφό του, έφυγε από τη ζωή και λέει ότι ο πόνος αυτός των γονιών που δεν μπορούσαν να τον διαχειριστούν ήταν που τον έκανε να είχε διάφορες αναζητήσεις. Η πρώτη του ερωτική επαφή στα 12 του και πώς ξεκίνησε να μπει στη βιομηχανία του σεξ και να απογειωθεί. Uh-huh. Δεν αντέχω να μιλήσω άλλο για αυτό το θέμα. Για να το... I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. Γεννήθηκε ως Rocco Tano στην Ορτώνα της Ιταλίας, αλλά ο κόσμος τον έμαθε με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο. Rocco Siffredi, ο Ιταλός επιβίτερος, ο βασιλιάς του ερωτικού σινεμά. 1500 ταινίες, περίπου 5.000 γυναίκες. Και άλλες ταινίες, κωμωδίες και ντοκιμαντέρ, διαφημίσεις, βίντεο κλιπ. Η ζωή του 59χρονου πορνοστάρ, σκηνοθέτη και παραγωγού αισθησιακών ταινιών είναι το θέμα μιας νέας σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο Super Sex, που πρόκειται να ανέβει στην πλατφόρμα μέσα στο 2023. Η σειρά 7 επεισοδίων, στην οποία πρωταγωνιστεί ο νεαρός Αλεσάντρο Μπόργι, κομπάζει πως προτίθεται να ξεγυμνώσει το μοναδικό κομμάτι του Ρόκο που ο κόσμος δεν έχει δει ποτέ, την ψυχή του. Ο Σιφρέντη μεγάλωσε ως πιστός καθολικός. Η μητέρα του πίστευε πως θα γινόταν ιερέας. Αλλά ο διάβολος ανάμεσα στα πόδια του, λέει εκείνος, δεν τον άφησε. Ο διάβολος και ο πόνος. Όταν είσαι 6 χρονών και χάνεις έναν αδελφό και βλέπεις το γονιό σου να τρελαίνεται από οδύνη, είναι αδύνατο να μείνεις φυσιολογικός. Ξαφνικά θέλεις να κάνεις κάτι που θα κάνει τη ζωή λιγότερο βαριά και δύσκολη. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy. Πήγε για πρώτη φορά με γυναίκα στα 12 του, με μια 20χρονη. Όταν έκλεισε εκείνος τα 20, άρχισε να συχνάζει στο μεγαλύτερο σεξ κλαμπ στο Παρίσι. Εκεί γνώρισε τον Γκαμπριέλ Ποντελό, έναν στάρ αισθησιακών ταινιών που με τη σειρά του το συνέστησε στον πρώτο του παραγωγό. Εκείνος τον βάφτισε Σιφρέντι, το όνομα του χαρακτήρα που υποδιόταν ο Αλεντελόν στον Μπορσαλίνο. Ο Ρόκο γρήγορα θα εξελισσόταν σε έναν από τους μεγαλύτερους στάρ ταινιών για ενήλικες. Διάσημος παγκοσμίως, όχι μόνο για τα εντυπωσιακά φυσικά του προσόντα, αλλά και για το πάθος και για τις αντοχές του, ο Σιφρέντι λέει πως ποτέ δεν είδε τη δουλειά αυτή ως κάτι υποτιμητικό. Πιστεύει μάλλον πως πρόσφερε κοινωνική υπηρεσία. Παραδέχεται πάντως τώρα, μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες σκληρής δουλειάς, πως πλέον το κινηματογραφικό σεξ έχει γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, ακραίο και περίπλοκο. Το διαδίκτυο τα άλλαξε όλα. Το θετικό είναι πως όλοι σε όλο τον κόσμο μας έμαθαν και είδαν τις ταινίες μας. Ωστόσο, αν μιλήσουμε για λεφτά, ναι, σκότωσε τη βιομηχανία γιατί πλέον το σεξ είναι παντού και είναι δωρεάν. Και οι παραγωγές έγιναν φτηνές, σε όλο σεξ. Μηδέν μπλοκή, μηδέν διάλογο. Το μόνο που χρειάζονται είναι κορμιά, φρέσκια σάρκα. Ο ίδιος ομολογεί πως μπαίνοντας στη ροζ βιομηχανία δεν σκόπευε να παντρευτεί ούτε να κάνει οικογένεια, αλλά το έκανε. Το 2004 δήλωσε πως θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση και χάρη των δύο γιών του, του Λορέντζο και του Λεωνάρντο. Έμεινε εκτός για 5 χρόνια. Μια δύσκολη περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ανακάλυψε πως ήταν εθισμένος στο σεξ και πως αυτό τον έσπρωχνε στα άκρα. Πήγαινα με οποιονδήποτε, με ιερόδουλες, με ηλικιωμένες, με άντρες. 1, 2, 3 φορές την ημέρα, αλλά κάθε φορά λίγο πριν έβλεπα τα πρόσωπα των παιδιών μου. Εν τέλει επέστρεψε στην ενεργοδράση το 2009 ως το 2015, λίγο μετά τη συμμετοχή του στο τελικό Survivor, οπότε ανακοίνωσε και πάλι πως αποσύρεται. Ποτέ δεν ένιωσα τόσο γυμνός όπως ένιωσα εκεί, θα δήλωνα αργότερα. Έμεινα μόνος, ολότελα μόνος και μου δόθηκε αρκετός χρόνος για να σκεφτώ για τη ζωή μου, τους ανθρώπους μου, τις προτεραιότητές μου. Τι είναι σημαντικό για μένα. Τα τελευταία χρόνια ο Σιφρέντι περνά τον περισσότερο χρόνο του με τη σύζυγό του, την 50χρονη Ρόζα Καρατσιόλο. Πρώην Μις Ουγγαρία, επίσης πορνοστάρ και συμπροταγωνιστριά του. Τη γυναίκα που, όπως λέει, στηρίζει όλες τις επιλογές και του επιτρέπει να είναι ο εαυτός του. Μαζί με τα παιδιά τους μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ Ρώμης και Βουδαπέστης, όπου εδρεύει η δική του ιδιαίτερη επικεντρωμένη εταιρεία παραγωγής ροζ ταινιών.
αλλά και το Σιφρέντι Hard Academy, μια ακαδημία του σεξ, όπου ο Ρόκο εκπαιδεύει τις νέες γενιές των πορνοστάρ. Πλέον βλέπει τις ταινίες του μαζί με τους γιους του, που είναι 23 και 27 χρονών, και συχνά το βοηθούν στα γυρίσματα. Είμαστε μια οικογένεια, αλλά και μια ομάδα που βγάζει χρήματα από την ερωτική βιομηχανία, δηλώνει. Δεν είναι κακό αυτό. Υπέροχο κορίτσι έχω στη συντροφιά μου. Υπέροχο. Έκανε και αλλαγή στα μαλλιά και στην αρχή ξέρει λίγο που λέμε τάχασα. Έκανε στα μαλλιά σου, τ' άνοιξες. Έκανε αντάβιες μέσα. Σπυροπούλη, κολλητή μου. Και μπράβο σου και πάρα πολύ ωραία αυτή η αλλαγή και ανανέωση. Αλλά πραγματικά η ερώτησή μου είναι, εσύ αυτό το έκανες για ρόλο ή σου έκανε κέφι, ρε παιδί μου. Μου κάνει και κέφι. Α. Δηλαδή το συζητήσαμε, ήθελα να κάνουμε μια αλλαγή. Κάνω μια σύγχρονη γυναίκα, υποδίωμαι. Και ήθελα λιγάκι έτσι να. Να ανανεωθώ λίγο, να ανοίξω τα μαλλιά μου, λίγο να ταιριάζει και στο ρόλο. Επειδή στα χρόνια που σε ξέρω, που δεν είναι πολλά, ήσουν πάντα με αυτό το κλασικό, το δικό μας χρώμα, αυτό που έχουμε όλοι ουσιαστικά στην Ελλάδα, πάνω κάτω με μικρές αλλαγές. Ναι. Φανταζόμουν ότι για το μόνο πράγμα που δεν θα σχολιώσουν ιδιαίτερα είναι τι χρώμα να έχουν τα μαλλιά μου. Όχι, όχι. Όταν έκανα τις μέλισσες και έπρεπε αναγκαστικά να είναι το χρώμα. Το φυσικό μου είναι ξανθός αντρές σκούρο. Mm. Έχω αυτό το χρώμα το. Λοιπόν, δεν μπορούσα να κάνω καμία αλλαγή. Οπότε μου γνωρίσατε, δεν μπορούσα να κάνω καμία αλλαγή στα μαλλιά αυτό. Μπορούσες μετά, εντάξει, τα τρία χρόνια μέλισσες. Στη μύδια, τι να κάνω στη μύδια, να τα βάλω ξανθά. Μα και εσύ. Δεν με πιάνεις πουθενά. Μα δεν σε πιάνω. Τέλος πάντων, εγώ είχα αυτή την εικόνα, λέω, δεν την ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εγώ κάνω τις μεταμορφώσεις μου μέσα από τους ρόλους μου και για όλα τα άλλα αφήστε με. Δεν με αφορά πολύ. Όχι, όχι, μ' αρέσει πολύ να μεταμορφώνω γενικά. Όταν έχω την ευκαιρία, αλλά έμπλεξα με το ένα και το άλλο και δεν γινόταν να κάνω τίποτα. Ζωηρούλα σε βλέπω. Παρότι δεν έχεις κάτσει να ευχαριστηθείς τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Έκατσα μόνο το 15 Αύγουστο μια μέρα. Είχα ρεπό. Θάλασσα έχω δει από χιλιόμετρο φέτος. Της έλεγα, βλέπω το ποδαράκι σου, τη γάμπα. Της λέω είναι πιο λευκή από τον μωρόν που δεν τα έχει δει ο ήλιος ποτέ. Ποτέ. Και μου λέει, μα αφού δεν με είδε ποτέ. Τίποτα. Τσαλεύω ότι στο ποδαράκι μου σε μια πισίνα μόνο, λίγο έτσι ένα μεσημέρι. Και αυτό με ζόρισε, τραβάγανε. Ναι, τραβάγανε. Παρ' όλα αυτά πέρασε ωραία το καλοκαίρι. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν σκληρή περιοδία. Τώρα η μίδια να κάθε μέρα να παίζει αυτό το έργο είναι εξοδοτικό. Αλλά είχαμε φοβερή παρέα. Το Φάνη Μουρατίδη, τον Φάι, τον Αλμπέρτο, τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Γελάγαμε τον Έλκ, τον Μαρκόλτση. Γελάγαμε τόσο πολύ. Με παρασέρνανε, βγαίναμε γιατί εγώ ξέρεις, είμαι λίγο. Ξέρω. Τώρα πια Μαρία μου, ξέρω. Θέλω να φυλάγομαι, θέλω να προστατεύω το λαιμό μου, θέλω να είμαι ξεκούραστη την παράσταση. Αλλά. Πέρασα Μαρία, πέρασα επειδή πολύ αυτά πραγματικά τα έχουμε ξαναπεί δυο μας και εκτός τηλεόρασης για το θέμα πόσο προσεκτική είσαι με όλα αυτά. Οι πρόβες σου, το πόσο θα ξεκουραστείς, η φωνή σου, το ένα, το άλλο. Δηλαδή πράγματα τα οποία φαντάζομαι. Και άλλοι άνθρωποι τα σκέφτονται, αλλά αφήνουν και τον εαυτό τους λίγο να ξεφύγουν. Εσύ είσαι πολύ στρατιώτης, ρε παιδί μου. Έτσι ήσουν πάντα. Πάντα. Είσαι πολλά χρόνια τώρα πια μέσα σε αυτό. Δεν μπορείς να είσαι λίγο πιο ελεύθερη. Δεν μπορώ. Έχω ενοχές μετά. Μετά λέω, όχι, τώρα που κάνω αυτό, δεν θα πάει καλά η παράσταση. Δεν θα πάει αυτό. Πρέπει να προσέξω. Πρέπει να. Δηλαδή. Σε τέτοιο αγχώδης τύπος. Ήσουν πάντα έτσι. Πάντα. Η πιτσιρίκα, μαθήτρια, ξέρω εγώ. Πολύ αγχώδης. Κορίτσι. Πάντα σε όλα ήσουν τόσο πολύ. Πάρα πολύ αγχώδης. Ναι. Να σου πω, αυτό το άγχος δεν αγχώνει και. Τους δίπλα σου. Όχι, έχω τη μαγική ικανότητα, μου το λένε όλοι, ό,τι πρόβλημα και να έχω, όσο κατά και να είμαι, ας πούμε, να μην επηρεάζω τους δίπλα μου, να μην μεταφέρω αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και τους ευχαριστώ που στέκονται δίπλα μου. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι, μωρέ. Είναι τώρα, ας πούμε, εν ώψη της πρεμιέρας που είμαι. Λογικό. Σε μια εβδομάδα. Προσπαθώ να χαλαρώνω. Προσπαθώ. Με παρασέρουν και οι φίλοι μου. Είναι ένας από τους στόχους μου, έτσι, να απολαμβάνω περισσότερο τα πράγματα. Έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, διάβαζα το έργο το οποίο ανεβάζετε την άλλη εβδομάδα. Εγώ θα πω το πω λίγο πιο γενικό και θα ακούσουμε τη Μαρία να μας το λέει. Αφορά μάλλον πρωταγωνιστή στο θέμα η γυναικεία επιθυμία στο να γίνει μαμά. Ναι.
Δηλαδή να έρθει η μητρότητα στη ζωή της. Και λες ότι η πρωταγωνίστρια αυτού του έργου που θα μας το πει η Μαρία είναι μια γυναίκα η οποία τα έχει όλα, ρε παιδί μου. Έχει ναι, τη ζωή της, τη διαδρομή της, τον άνθρωπό της, όλα είναι υπέροχα. Και ξαφνικά είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, κάτι καμπάνες χτυπάνε και λες, δεν έχει σημασία σε ποια ηλικία ο κάθε άνθρωπος. Η δικιά σου πρωταγωνίστρια λίγο μετά 30. 32 χρονών. Μπράβο. Ξεκινάει η ιστορία, γιατί περνάνε χρόνια μετά. Υπάρχουν σκηνές του έργου, περνάνε χρόνια και ακόμα. Λοιπόν, και ξαφνικά της γίνεται έμονη ιδέα, χωρίς σε παρένθεση, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, να την πιέζει ο άντρας της. Όχι, σε ίσα το αντίθετο. Και θα παρακολουθήσουμε όλη αυτή λοιπόν τη ροή της ιστορίας. Και ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω πριν που πεις την ιστορία όλη. Ναι. Γιατί διάλεξες να παίξεις αυτό το έργο? Ή το έργο διάλεξε εμένα να το ναι, παίξω. Ναι, ναι, ναι. Και εσύ όμως είπες ναι. Ναι. Θεωρώ ότι κάτι συμβαίνει καρμικά μετά τη Μίδια που σκοτώνει τα παιδιά της. Mm. Υποδίωμαι μια γυναίκα που θέλει απεγνωσμένα να κάνει παιδί και δεν μπορεί. Δεν ξέρω, μια θεματική ενότητα που ήρθε στη ζωή μου χωρίς να επιδιώξω. Είναι κάτι το οποίο πάρα πολλά χρόνια, εγώ μέχρι και σήμερα, από εκεί που θυμάμαι να με ενδιαφέρει αυτό το θέμα και να το προσέχω στις συζητήσεις, δηλαδή χοντρικά λίγο πριν τα 30, ναι. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ τις γυναίκες. Πάρα πολύ. Όταν δεν είσαι μέσα στο πρόβλημα, δεν είναι η ώρα σου που λέμε, δεν σε ενδιαφέρει, το παρακολουθείς, το συζητάς. Καμιά φορά κιόλας λες, καλά μωρά, γιατί κάνουν ναι, πώς κάνουν έτσι τώρα, γιατί... Αν όμως φτάσεις σε αυτό το σημείο, ανεξαιρέτως σε ποια ηλικία είναι, όποτε χτυπήσει αυτή την καμπάνα σε μια γυναίκα, πράγματι μπορεί να ξεφύγει από τη λογική της που μέχρι τότε το αντιμετώπιζε και να φτάσει στην άλλη πλευρά, να γίνει αιμονικό. Ακριβώς. Όταν κάτι γίνεται αιμονή, μπορεί να χαλάσει από την ίδια μέχρι την ίδια τη σχέση. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για το έργο, γιατί πραγματικά είναι πολύ δυνατό και μας αφορά όλους. Λοιπόν, το έργο λέγεται Γέρμα, είναι του Σάιμον Στόουν, βασίζεται σαν ιδέα στη Γέρμα του Λόρκα, γράφτηκε το 1934, πριν 90 χρόνια και ακόμα είναι επίκαιρο. Γέρμα σημαίνει άγονη γη. Πρόκειται για μια γυναίκα που θέλει απεγνωσμένα να κάνει παιδιά. Δηλαδή υπάρχει χαρακτηριστική φράση, έχω μέσα μου αίμα για 5 και 6 παιδιά και αν δεν το κάνω θα γίνει φαρμάκι να με πνίξει. Ο άντρας της είναι πιο αδιάφορος σε αυτό το θέμα, δεν εστενίζεται την επιθυμία της. Περνάνε τα χρόνια, δεν μπορεί να κάνει παιδί, αυτός της ομολογεί στο τέλος ότι δεν θέλω, θέλω να είμαστε οι δυο μας, δεν με ενδιαφέρει, πάρ το απόφαση. Και αυτή θα είναι η ζωή μου, αυτή θα είναι... και στο τέλος τον πνίγει. Η δική μας Γέρμα λοιπόν, ο Σάιμον Στόουν, είναι το enfant terrible της αυστραλέζικης σκηνής. Γεννήθηκε στην Ελβετία. Η γέρμα του, η δική του γέρμα, γιατί έκανε διασκευή, αυτήν θα παίξουμε, ανέβηκε στο Young Vic το 2017, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Η ηθοποιός, η συνάδελφος που υποδίθηκε το ρόλο μου, πήρε βραβείο για την ερμηνεία της. Είναι λοιπόν η μεταφορά στο σύγχρονο Λονδίνο. Ο ρόλος που υποδίωμαι, η σύγχρονη γέρμα, είναι μια δημοσιογράφος, blogger που τα έχει όλα. Μια μοντέρνα γυναίκα, φεμινίστρια, με τον σύντροφό της μια χαρά, αγοράζουν και ένα σπίτι σε ένα υπέροχο μέρος και ξαφνικά της μπαίνει η ιδέα, πήραμε σπίτι, κάναμε αυτό, μήπως να κάναμε και κάποιο παιδί. Της μπαίνει η ιδέα ή βλέπει τους γύρω της, τις φίλες της, γιατί καμιά φορά και από αυτό παρασύρεσαι. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να έχει φτάσει μια γυναίκα και 40 χρονών και να μην το έχει σκεφτεί. Ναι, ναι, ναι. Δεν σου λέω να έχει φτάσει 30, 40. Ισχύει το περιβάλλον. Και βλέπω ότι ξαφνικά περιβάλλον. Και η Μαρία ισχύει και η Ελένη και η Κατερίνα. Αυτήν μήπως... μπαίνει η ιδέα ότι μην το μετανιώσουμε αργότερα. Αυτό, μήπως δεν προλάβω μήπως το και μετά θελήσω και δεν γίνεται. Ο άντρας της συμφωνεί να ξεκινήσουν τις προσπάθειες, ξέρω εγώ. Περνάνε όμως οι μήνες, περνάνε τα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Μένει αδερφή της έγκυος. Mm. Εκεί βλέπεις τη ζήλια μεταξύ της γυναίκας που είναι γόνιμη, εκείνη που δεν μπορεί, αρχίζει και της γίνεται μόνη ιδέα, αρχίζει σχέση με τον άντρα της και κλειδωνίζεται, αρχίζουν τις εξωματικές, φτάνει στο σημείο να χάσει τον εαυτό της, οι ορμόνες την τρελαίνουν, η σχέση της διαλύεται. Και η αποτυχία στο κεφάλι της, στο μυαλό της, γιατί αυτό είναι. Φλερτάρει με την τρέλα, της γίνεται μόνη ιδέα, καταστρέφει την υγεία της και τη ζωή της εν τέλει. Mm. Και τη σχέση της φυσικά. Είναι μια σύγχρονη τραγωδία, είναι ένα έργο πραγματικά που αφορά. Δεν το περίμενα κι εγώ πόσο.
συχνό είναι το φαινόμενο το μια γυναίκα να θέλει να κάνει παιδί και να καταφεύγει σε εξωσωματικές. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση που μου το λες, ναι. Γιατί δεν είσαι μια γυναίκα 23 χρονών, 25. Όχι. Θέλω να πω, αποκλείεται. Δηλαδή, είναι ένα θέμα που το συζητάνε οι άνθρωποι γύρω μας. Ναι, ναι. Τα τελευταία πολλά χρόνια διαπιστώνουμε ότι ανεξαιρέτως ηλικίας, ακόμα καμιά φορά και ανεξαιρέτως υγείας, γιατί και πολλοί νέοι άνθρωποι που τους λέει ο γιατρός, δεν έχεις τίποτα. Στο. Είναι και από άγχος καμιά φορά που δεν προκύπτει. Φυσικά. Το ίδιο το άγχος σε πάει πίσω. Φυσικά. Θέλω να πω, είναι κάτι που συζητιέται πολύ συχνά. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι ανησυχούν και αυτοί που δεν είναι στη φάση να κάνουν παιδί. Γιατί λένε με τόσα που βλέπουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Όπου λες. Γίνεται χαμός. Γι' αυτό χαμός. Σε ρωτάω, εσύ μου το λες, ναι, σένα σου ήταν άγνωστος κόσμος. Μα γι' αυτό και εγώ σε ρώτησα στο ξεκίνημα. Ναι. Ρε παιδί μου, πώς διάλεξες αυτό το ρόλο, γιατί δεν το είχα συνδυάσει μέσα στους ρόλους που κάνεις και στο στυλ που είσαι μέχρι σήμερα. Ότι είναι ένα θέμα που το έχω σκεφτεί κάπως, το έχω φέρει στο μυαλό μου, οπότε ναι, θα μ' άρεσε να παίξω και κάτι τέτοιο. Μ' αρέσει να πω διαφορετικά πράγματα, μ' αρέσει να με προκαλούν αυτά πράγματα, μ' αρέσει που αυτή η γυναίκα θέλει τόσο πολύ να κάνει ένα παιδί που φτάνει στην αιμονή και στην τρέλα και στην αυτοκαταστροφή και καταστρέφει και τους άλλους γύρω της. Εγώ πάντα έλεγα για μένα ότι δεν είχα ποτέ την επιθυμία από μικρό παιδί ότι θέλω να κάνω. Πάντα έλεγα ότι θέλω, αν κάνω οικογένεια, ο σύντροφός μου να μου το εμπνεύσει αυτό. Να θέλω να γίνω η μητέρα του παιδιού, να γίνω ο πατέρας του παιδιού μου. Αυτό. Πολύ ξεκάθαρη είσαι. Ναι, δηλαδή θα ήθελα να γεννηθεί έτσι. Πέρασες ποτέ από τη σκέψη ότι αυτό, έστω και μία φορά και να φύγει, ότι μην ξεχαστώ. Γιατί αν περάσουν κάποια χρόνια, μπορεί αυτό που λέει και η ηρωίδα σου. Να θέλω, αλλά να μην είναι τόσο εύκολο. Νομίζω όλα έχουν περάσει από το μυαλό. Όλα. Αλλά όχι όμως σε μονικό βαθμό, σαν ιδέες. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ήθελα θα είχα. Αν ήταν πραγματική ανάγκη. Μπορεί να μην έχει γίνει ακόμα, μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω. Παραμένεις ακόμα με την εικόνα του συντρόφου που έλεγες μικρή, ότι αν μου το εμπνεύσει ο σύντροφος. Ναι. Ή σκέφτεσαι ότι αν όμως φτάσω σε μια φάση και είμαι μόνη χωρίς σύντροφο, θα μπορούσα να το κάνω. Όχι, νομίζω είμαι. Είδες που στη ζωή παίζουν όλα. Ναι. Έχω ακούσει τα πάντα, όπως και εσύ. Ναι. Κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική. Τελείως διαφορετική. Και έχει να κάνει και με το πιστεύεις, με το πώς έχουμε χτιστεί σαν χαρακτήρες από το μεγάλο μάμα. Φυσικά. Από τις εμπειρίες της ζωής μας. Από τι. Φυσικά. Από τον τρόπο που σε μεγαλώνουν οι γονείς σου. Από το πόσο δείχνουν ότι είσαι σημαντικός για αυτούς. Ή αν τους άρεσε το μεγάλωμά σου. Ή τους δυσκόλεψε. Ή σε κάνει να πιστεύεις ότι τους δυσκόλεψε. Όλα παίζουν ρόλο. Εσένα θα σε φόβιζε το μεγάλωμα ενός παιδιού. Γιατί στην αρχή κάτι που δεν το έχουμε. Περνάνε πολλές σκέψεις από το μυαλό μας. Λέμε, δεν είναι τόσο απλό. Είναι μια μεγάλη ευθύνη. Εγώ είναι μπορώ. Είναι ιερό πράγμα για μένα. Είναι ιερό. Είναι το πιο ιερό καθήκον του ανθρώπου. Να μεγαλώσει, να βοηθήσει να μεγαλώσει ένας άλλος άνθρωπος με δική του προσωπικότητα. Δεν είναι κτήμα σου να τον ακούς, να τον φουγκράζεσαι, να είσαι δίπλα του, να του δώσεις όλα τα εφόδια. Αυτό είναι θυσία ζωής. Θυσιάζεσαι. Γι' αυτό το θεωρούσα τεράστια ευθύνη πάντα και ένιωθα ότι εγώ έχω ακόμα να μεγαλώσω τον εαυτό μου. Οπότε πώς θα δοθώ. Ήξερα ότι αν το κάνω θα δινόμουν. Είναι τέτοιο που μπορεί να είσαι όχι όσο κοντά θα ήθελες, ή όσο κοντά μπορεί να περίμενε. Γιατί το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα, μάλλον συζητιέται από παιδιά ανθρώπων που έχουν κάνει πρωταθλησμό στο επάγγελμά τους, ότι δεν τους είχαμε όπως τους θέλαμε. Απορώ και εγώ πώς γίνεται να το κάνουν αυτό. Είναι τρελό, είναι ήρωες. Είναι ήρωες. Δηλαδή σκέφτομαι εγώ, τελειώνω το γύρισμα, τελειώνω την πρόβα. Το παιδί πότε θα πάει να το πάρεις, πού θα το πας μετά στο φροντιστήριο. Εσύ πώς θα έκανες όλα αυτά, μπορείς να μου εξηγήσεις. Το ήθελα πάρα πολύ και ήμουν πολύ τυχερή που είχα τη μάνα μου και ακόμα την έχω κοντά μου. Αν ήμουν εντελώς μόνη μου, κάτι δεν θα είχε πάει έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους γύρω σου. Πολύ σημαντικό για να το πετύχεις αυτό. Δικού σου ανθρώπου. Δικού σου ανθρώπου. Μπορεί να έχεις. Αλλά εσύ την άλλη όμως έρχεσαι και λες. Αλλά πώς αφήνω το μεγάλωμα του παιδιού μου σε έναν άλλο άνθρωπο που η συναστροφή μαζί του θα του δώσει άλλες εμπειρίες από αυτές που θα ήθελα να του δώσω εγώ. Μπορεί να του πει να μη και να το φοβήσει. Εγώ θα του έλεγα έτσι. Δηλαδή θα ήθελα αποκλειστικά να έχω την ευθύνη. Σκέφτεσαι πάρα πολύ. Για να λύσει τόσο πολύ τα πράγματα. Βρε Μαρία μου, ναι. Ο οροσκόπος σούπερ θέμος, βέβαια. Πολύ, σούπερ αναλυτική. Ναι, πάρα πολύ. Είμαι πολύ υπεύθυνη σε αυτό το θέμα γιατί το θεωρώ ιερό πραγματικά. Γιατί. Εντάξει, είναι ένα θέμα που.
Είναι δυνατό. Ξαναγύρνα λίγο στην παράσταση. Ναι. Ξεκινάτε την άλλη εβδομάδα σε άλλη Παρασκευή, 27 του μήνα, στο θέατρο Πόρτα. Η παραγωγή είναι του θεάτρου του Νέου Κόσμου. Απλά μετακομίσαμε για την παράσταση αυτή στο θέατρο Πόρτα. Να πω του συντελεστέ που παίζουν. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, παίζει, ναι, εξαιρετική συνάδελφη. Δεν έχω ξαναπέρασει καλά, σε δεν καταλαβαίνει. Τέλος πάντων, ο Βαγγέλης Σοδερόπουλος είναι ένας απίστευτος άνθρωπος, ο σκηνοθέτης μας. Ήταν και δάσκαλός μου στο Εθνικό. Μπα, ορίστε. Είναι η τρίτη συνεργασία μαζί του. Δάσκαλός σου και τώρα παίζετε και μαζί. Τρίτη συνεργασία μαζί του. Πώς νιώθεις? Σκηνοθετεί το έργο. Το ξεχνάς ότι ήταν ο δάσκαλός σου? Τον λέω δασκαλάκο εγώ συνέχεια. Έχουμε μια πολύ τρυφερή σχέση. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Του έχω πολύ εμπιστοσύνη. Λοιπόν, παίζουν η Ασπασία Εκράλη, ο Ισήφιος Ιφίδης, η Τατιάνα Ιπίτα, ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης και η Μαριάννα Μαριγόνη. Οι συντελεστές μας τώρα είναι. Στη μετάφραση έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, γιατί το έργο είναι πάρα πολύ σύγχρονο. Είναι σύγχρονο Λονδίνο τώρα. Πώς μιλάει, που κόβουν λέξεις, μιλάει ένας πάνω στον άλλον. Η Κοραμπλία Σωτηριάδου και ο Δημήτρης Οκιούσης. Στα σκηνικά η Ευαγγελία Θεριανού. Στη μουσική ο Σταύρος ο Γασπαράτος. Στους φωτισμούς η Χριστίνα Θανάσουλα. Στα βίντεο ο Παντελής Μάκας. Ο βοηθός μας ο τρομερός Πάνος Κοριανάκης. Πώς τα έχεις μάθει απ' έξω? Που δεν έχει κολλήσει, δηλαδή. Όσο και να τα μάθει, κάτι ξεχνάνε. Στα κοστούμια. Νομίζω να στα δεν ξέχασα κάποιο. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Η παράσταση αυτή είμαι σίγουρη ότι με το που θα το ακούσουν τις γυναίκες τις έχετε 100%. Δεν το συζητώ. Πες μου πώς θα νιώσει ένας άντρας παρακολουθώντας αυτή την παράσταση. Υπάρχουν και άντρες που θέλουν παιδιά. Ας πούμε στη δική μας παράσταση στο τέλος αποκαλύπτεται ότι και αυτός δεν πίστευε ποτέ σε αυτό. Δεν τη στήριξε ποτέ πραγματικά. Έλειπε, συνέχεια σε ταξίδια, οπότε έπρεπε να βρεθούν. Αυτή ήταν μόνη της στον αγώνα που έδωσε ουσιαστικά. Γιατί αυτός λέει. Ήταν ένα ανέφικτο όνειρο, το ξέραμε, και περίμενα να γυρίσεις σε μένα. Αλλά δεν γύρναγες, δεν το παράταγες και μας κατέστρεψες. Δεν ξέρω πώς θα δουν οι άντρες. Υπάρχουν άντρες που θέλουν παιδιά, γιατί στις εξωσωματικές η ηρωίδα μας κάνει 12 εξωσωματικές. Τρελαίνεται από τις ορμόνες, χάνει τα μυαλά της. Και υπάρχουν γυναίκες που λένε no matter what, θα το υποστώ, θα κάνω ό,τι χρειαστεί, όση χημεία για να. Θέλουν τόσο πολύ. Και είναι υπέροχο αυτό το πράγμα που θυσιάζουν τόσο πολύ τον εαυτό τους. Και έχουν τους άντρες δίπλα τους. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε και ξέρουμε περιπτώσεις, δηλαδή έμαθα περιπτώσεις, ζευγάρια που έχουν καταστραφεί η σχέση τους. Φυσικά. Και έχουν χωρίσει. Είναι μεγάλη δοκιμασία αυτό. Πολύ μεγάλη δοκιμασία. Και η ένταση που δημιουργείται μέσα στο ζευγάρι. Το άγχος. Δεν ξέρω από πού ξεκινάει. Ίσως περισσότερο. Πιο εύκολα θα έλεγε κανείς, αν και δεν μπορείς να το μετρήσεις από τη γυναίκα, γιατί αυτή βάλεται με όλη αυτή την κατάσταση. Είναι η ώρα, πρέπει τα αυτό το πρέπει, γι' αυτό καταλαβαίνεις. Χάνεται ότι κάθε. Θέλει σίγουρα συμβουλευτική για το ζευγάρι, θέλει να είναι πολύ αγαπημένη, να είναι πολύ μαζί σε αυτό, να τα συζητάνε. Είναι τρομερό. Εγώ το θαυμάζω δηλαδή απεριόριστα. Όταν έμαθε λέγει την διαδικασία, πώς γίνεται. Μόνο. Πες μου ότι τώρα έμαθε τη διαδικασία πώς γίνεται. Μαρία. Σταμάτα, δε. Μαρία. Μαρία, θα με τρελάνεις. Αγαπώ. Τι μου λες, θα με τρελάνεις. Να σου πω. Στην τηλεόραση θα γυρίσεις. Τι έγινε, ρε παιδάκι μου? Δεν αισθάνεσαι ακόμα ότι εντάξει, τελείωσε. Ναι. Πέρασαν οι μέρες. Πέρασε καιρός. Τι θα γίνει η Μελισούλα, θα μπει? Θα μπω στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Έρχεσαι τώρα. Σε μίνι σειρά 8 επεισοδίων. Μάλιστα. Μια καταπληκτική σειρά. Επειδή δεν το έχω διαβάσει κάπου. Δεν θα σε ρωτήσω. Εντάξει. Γιατί δεν θα ήθελα πρώτα σε εμάς. Θα ήταν η τιμή μου, αλλά σίγουρο, δεν είναι. Έρχομαι πάντα σε εσένα στις πρεμιέρες, τις τελευταίες. Πολύ μαράκι. Είσαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε περιμένω να ξέρεις κάθε φορά. Εγώ χαίρομαι. Σε εύχομαι πάρα πολύ. Και πάλι να αφήσεις την όμορφη ψυχή σου πάνω στη σκηνή, γιατί πραγματικά το κάνεις με όλο σου το είναι. Με όλο σου. Δεν ξέρω κι αλλιώς, άλλο τρόπο. Με όλο σου το είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το περνάς και σε όλους εμάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε, μαράκι μου. Θα τα ξαναπούμε. Θα ξαναπούμε. 100%. Απ. Όχι. Το πρώτο το έφαγα. Θα περάσω σε ένα δεύτερο. Γιατί όταν έχεις τη Δωδόνη δίπλα σου. Όταν έχεις τη Δωδόνη δίπλα σου. Και δοκιμάζεις και τη ευχαριστιέσαι. Και δεν μπορείς να σταματήσεις.
παρά να μιλάς για τα φανταστικά αυτά ξεχωριστά προϊόντα. Πραγματικά η γεύση του έχει γίνει με τη νέα συνταγή πιο πλούσια, πιο γεμάτη, πιο κρεμώδες. Ότι είναι θρεπτική και υγιεινή απόλαυση, τα έχουμε ξαναπεί, εννοείται και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ότι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, δεν θυμάμαι αν σας το είπα, αλλά ακόμα και αν το ξεχάσετε, όταν θα πάτε εκεί στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ ή στα περίπτερα της γειτονιάς σας, θα το βρείτε και θα το διαβάσετε και μόνοι σας. Πλούσιο σε πρωτεΐνες, με κρεμώδη υφή αριστουργηματική, δεν χρειάζεται να προσθέσετε τίποτα από πάνω για να το κάνετε πιο, είναι από μόνο του πολύ πιο. Και 100% το γράφει και επάνω, από φρέσκο, αγελαδινό γάλα. Οπότε, είτε 2%, είτε το, όπως μου αρέσει εμένα, έτσι να τα ευχαριστιέμαι τα πράγματα πλήρες, ένα είναι το, η αξία να θυμάστε ότι μιλάμε για το Δωδόνι στραγγιστό. Πλήρες, ελαφρύ και χωρίς λακτόζι, γιατί υπάρχουν και αρκετοί που δεν μπορούν και θέλουν να το βρουν χωρίς λακτόζι. Μπράβο. Υπάρχουν και διαφορετικές συσκευασίες, οι μεγάλοι, που αν είσαστε, αν τρώτε πολύ γιαούρτι, όπως λέω εγώ, όχι μόνο σκέτο, και στα φαγητά κτλ. Ή αν είσαστε πολύ που το αγαπάτε, τότε καλύτερα να πάτε σε μεγάλη συσκευασία, όπως μας αρέσει εμάς στο δικό μας σπίτι να παίζουμε στις μεγάλες συσκευασίες, ή εν πάση περιπτώσει σε κυπελάκι των 200 γραμμαρίων ή του μισού κιλού. Άρα, 200 γραμμάρια, 1 κιλό ή μισό κιλό, η Δωδόνη είναι εδώ με το αριστουργηματικό της στραγγιστό γιαούρτι. Τώρα, έχω ανεβάσει ένα πολύ ωραίο δώρο στο Instagram. Για μπείτε μέσα γρήγορα. Τώρα θα μπείτε. Θα δείτε μια φωτογραφία. Κάπου εδώ κάθομαι, γιατί είναι ωραία και τα φώτα μου, αλλά μου ταιριάζει και όλη η κατάσταση. Καταλαβαίνετε. Και θέλω να ξέρετε ότι η Ελένη, με πολύ αγάπη, μέσα σε αυτή την εκπομπή, σας προσφέρει ένα πολύ ωραίο δώρο που βεβαίως το πληρώνει η εταιρεία Δωδόνη. Εγώ το προσφέρω, εκείνοι το πληρώνουν. Τι είναι αυτό? Εκδρομή super special, τριήμερη, που στα Γιάννενα. Καταλαβαίνετε πού είναι, εκεί είναι, δεν θα το πω, αλλά είναι αυτό το γνωστό ξενοδοχείο που και εγώ έχω πάει και εσείς και εσείς και εσείς, το Πεντάστερο κτλ, που είναι δίπλα στη μαγική λίμνη των Ιωαννίνων. Σας γράφω στο Instagram, ένας τυχερός, αλλά εννοείται δεν θα πάτε να μπείτε στο δωμάτιο ένας, δύο θα μπείτε. Κάνουμε τέτοια πράγματα εμείς, τιμωρία σας θέλουμε. Σας θέλουμε να περάσετε φανταστικά. Άρα λοιπόν, ένας ο τυχερός, για δύο είναι η εκδρομή, το δωμάτιο. Και πραγματικά θα το απολαύσετε. Και ακόμα ο καιρός είναι καλοκαιρινός, αλλά εκεί πέρα στα Γιάννενα τα όμορφα, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, όποια εποχή του χρόνου και να πάτε, είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, και συγχρόνως 10 τυχερές θα κερδίσετε από μία. Πού είναι όμως αυτή η τσάντα? Ωραία το λέω, να την είχα και εδώ. Είναι έτσι πολύ ωραία σχεδιαστική τσάντα. Όχι, δεν την έχω εδώ. Δεν πειράζει, εγώ θα τη βρω και θα σας τη φέρω κάποια στιγμή. Με μέσα φυσικά συσκευασίες γιαούρτι, Δωδόνη, στραγγίστο. Αυτό εδώ είναι το χωρίς λακτόζι, που ταιριάζει και με το ρούχο μου, που δεν το έβαλα τυχαία, ήθελα να συνδυαστούμε. Το βλέπετε. Γιατί τέτοιο χρώμα δεν νομίζω να ξαναβρείτε, οπότε και από μακριά να το βλέπετε στο ράφι θα καταλάβετε. Αυτό είναι το χωρίς λακτόζι, γιατί μπορούν και το έχουν και αυτό. Αυτά. Λοιπόν, τώρα, να πούμε ότι φέτος το 2023 η εταιρεία Δωδόνη γιορτάζει τα 60 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, συνεχίζει να εξελίσσει την ιστορία της, να μετατρέπεται σε μια εταιρεία τροφίμων μεγάλη με διεθνή προσανατολισμό και μπράβο τους, γιατί όταν σκεφτόμαστε Δωδόνη δεν σκεφτόμαστε μόνο το στραγγιστό γιαούρτι, σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα που μπορείτε να βρείτε στο ψυγείο. Ξέρετε εσείς, προϊόντα ελληνικά, άγνα, μοναδικά, με υψηλή ποιότητα και υπέροχη γεύση. Το στραγγιστό με τη νέα γεύση θα το δοκιμάσετε, αν δεν το έχετε δοκιμάσει ακόμα. Και θα καταλάβετε με την πρώτη κουταλιά. Αυτά. Τα φιλιά μου στη Δωδόνη και στη Δωδόνη την εταιρεία. Αύριο, μάλλον όχι αύριο, σε μια εβδομάδα θα σας πω ποιο είναι το... θα βγάλουμε τον νικητή για το δώρο. Τώρα. Καλώς τη. Δημήτρη, εσένα μου είπε. Για ποιο θέμα πολλά. Όχι τίποτα, δεν είσαι εσύ. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε Λονδίνο με αγάπη. Ταξίδεψέ μας, Δημήτρη μου. Καλησπέρα, και σήμερα βρισκόμαστε στο Covent Garden, σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές εδώ στο Λονδίνο. Από πίσω μου ακριβώς βλέπετε μία σειρά από γορίλες που πριν από λίγες ημέρες τοποθετήθηκαν από μία οργάνωση που προστατεύει τα δικαιώματα των γορίλων. Είναι φιλοτεχνημένα ο κάθε γορίλας από σπουδαίους καλλιτέχνες εδώ στην Μεγάλη Βρετανία. Από αυτό το μικρό εισαγωγικό να περάσουμε στην πρώτη είδηση της ημέρας. Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, όπως είναι λογικό, επηρεάζει
επηρεάζει όλο τον πλανήτη, επηρεάζει και την μουσική βιομηχανία. Οι διοργανωτές των Ευρωπαϊκών Μουσικών Βραβείων MTV ανακοίνωσαν πριν από λίγες ώρες ότι ακυρώνουν την πολυαναμενόμενη απονομή που είχε προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου στο Παρίσι. Οι λόγοι φυσικά είναι το γεγονός ότι η Γαλλία βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού ασφαλείας. Είχαν προηγηθεί κάποιες επιθέσεις με μαχαίρι τις προηγούμενες ημέρες. Φυσικά τρομοκρατικές επιθέσεις υπάρχουν και σε άλλες πρωτεύουσες, σε άλλες χώρες. Οπότε οι διοργανωτές αποφάσισαν και επέλεξαν να μην πραγματοποιήσουν την φετινή απονομή. Μια απονομή που ουσιαστικά ο περισσότερος κόσμος ανέμενε την εμφάνιση της Taylor Swift. Από αυτό να περάσουμε στην επόμενη είδηση, καθώς θα δώσει ενδεχομένως χαρά στους θαυμαστές του κινηματογράφου και μιας εμβληματικής ταινίας των 90s. Αναφερόμαστε στην ταινία Notting Hill. Ο σεναριογράφος της ταινίας που προβλήθηκε το 1999 ανακοίνωσε ότι μετά από 24 χρόνια από την πρώτη προβολή της ταινίας έχει ήδη γράψει την συνέχεια της ταινίας αυτής. Συγγνώμη Δημήτρη, ποια συνέχεια που θα τους βρούμε στο σήμερα ή στο λίγο παρακάτω από το τότε? Θα είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές ή άλλοι? Συγγνώμη, αλλά αυτή η ταινία είναι τόσο τρυφερό ρομαντική, πραγματικά. Στην καρδιά μας. Πολύ, δεν ξέρω αν τη λες εξαιρετική, για να μιλάμε τώρα σοβαρά. Αλλά πολύ γλυκοτρυφερή, ρε παιδί μου. Πολύ. Ο 60χρονος σεναριογράφος ο Ρίτσαρντ Κέρτις αποκάλυψε ότι θα δούμε τους γνωστούς ήρωες, δηλαδή τον υπάλληλο του βιβλιοπωλείου Βίλιαμ και την Αμερικανίδα ηθοποιό Άννα που υποδίονται ο Χιου Γκραντ και η Τζούλια Ρόμπερτς, θα τους δούμε στο τώρα, δηλαδή αρκετά χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση, επαφή και ειδήλιο που είδαμε στην ταινία. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ταινία, θα πρόκειται μόνο για 10 λεπτά, ένα μικρό βίντεο το οποίο θα προβληθεί. Είναι ένα μικρό ταινιάκι στην ουσία που θα δούμε την συνέχεια αυτών των ηρώων και ο ίδιος ο σεναριογράφος αποκαλύπτει ότι θα τους δούμε να συναντιούνται σε ένα γραφείο δικηγόρου, γιατί έχουν ξεκινήσει τις έτσι, προεργασίες για να πάρουν διαζύγιο. Όχι, όχι, έρωτες, όχι, να τώρα όχι, δεν θα μας το χαλάσουν αυτοί. Στην καρδιά. Εντάξει, κάνουν τέτοια ταινιάκια και στο Love Actually, το που βρίσκονται τώρα οι πρωταγωνιστές. Εν τω μεταξύ, η τελευταία σκηνή στο Notting Hill ήταν ότι είναι σε ένα παγκάκι και μάλιστα είναι και έγκυος. Για πάντα μαζί. Α, δεν μας αρέσει τώρα. Μην μας τα κουνάτε αυτά. Μην μας τα κουνάτε. Να σας αποκαλύψω όμως το spoiler που είπε ο σεναριογράφος. Μπορεί να συναντιούνται σε αυτό το γραφείο του δικηγόρου για να πάρουν ένα διαζύγιο, αλλά το τέλος αυτού του μικρού βίντεο θα τους δει ξανά μαζί, καθώς συνειδητοποιούν ότι ο ένας δεν μπορεί να ζήσει χώρια από τον άλλον. Α, τόσο σας λίγο. Λοιπόν, και πώς κλείνουμε την σημερινή μας συζήτηση? Να περάσουμε στον Νίκο Ισορούχο, Victoria Secret, που αποφάσισε και επέλεξαν να γυρίσουν, να κάνουν μια επιστροφή στις ρίζες, να επαναφέρουν την σεξουαλικότητα μέσα από το σεξινες, μέσα από τα μοντέλα, τις πασαρέλες, τους αγγέλους της Victoria Secret που βλέπουμε και πλάνα αυτή τη στιγμή. Και ο λόγος είναι γιατί σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που είδαμε και στο CNN, το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι αποφάσισαν ότι είδαν τις πωλήσεις τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο να πέφτουν. Υπήρξε μια μείωση του 5% των πωλήσεων σε σχέση με πέρσι και έτσι λοιπόν αποφάσισαν να φέρουν αυτά τα πρότυπα ομορφιάς που στην ουσία πριν από λίγα χρόνια είχαν κατηγορηθεί ότι λανσάρουν λανθασμένα πρότυπα ομορφιάς και γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια είχαν συμπεριλάβει και plus size μοντέλα και transsexual μοντέλα στις πασαρέλες. Αποφάσισαν λοιπόν να έρθουν στις ρίζες, μήπως τα έσοδα και μήπως οι πωλήσεις αυξηθούν. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο και ανυπομονώ να δω πού θα βγει τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά. Βάλτε μας καλέ το κομμάτι από το Notting Hill. Είναι κάποιες ταινίες από αυτές τις romantic που λέω, τις οποίες όσες φορές και να τις πετύχω, θα κάτσω να χαζέψω, γιατί χαλαρώνουν.
με κάνουν έτσι ένα. Κάπως γλυκαίνω. Δεν ξέρω. Ναι, γιατί αυτό το ρομαντικό το θέλουμε στη ζωή μας. Σε παραμυθιάζουν λίγο ωραία. Λες άντε να ξεχαστώ είναι λίγο. Αυτό που λέμε, χάνομαι γιατί ρεμβάζω. Πραγματικά είναι έτσι αυτές οι ταινίες. Όπως και το Holiday. Όπως και το Holiday είναι έτσι. Και το 4 γάμοι και μία κηδεία. Έτσι βεβαίως. Πάλι Hugh Grant. Κάπως είναι λίγο πρωταγωνιστής σε αυτές τις ταινίες. Αλλά είναι ωραίες και γλυκές. Δηλαδή. Κάτι δεν πάει καλά και με έναν άνθρωπο που λέει τι συχαίνω με αυτές τις ταινίες, δεν τις βλέπω ποτέ. Εντάξει ρε παιδί μου, δηλαδή όλοι χρειαζόμαστε μια στιγμή τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, ας αφήσουμε και αυτά και ας κλείσουμε σιγά σιγά με έναν καλεσμένο που δεν τον είχαμε εμείς εδώ, αλλά που θα είπε τόσο ωραία, τόσο άνετα. Δεν ξέρω κανείς τι περίμενε να ακούσει από τον πολύ επιτυχημένο αθλητή μας, αλλά πραγματικά... Είπε πολλά από αυτά που δεν περιμέναμε να ακούσουμε. Ας πούμε, λες, ένας πρωταθλητής τρώει ό,τι θέλει, ζει με τον τρόπο που θέλει όταν είναι εκτός των γηπέδων που μπαίνει για να αγωνιστεί και να κερδίσει. Πώς είναι η ζωή του, ρε παιδί μου. Εμένα μου φάνηκε ένα πολύ κανονικό, συμπαθέστατο αγόρι. Παιδί. Έτσι ακριβώς. Ο Μίλτος Τεντόγλου στον Σταύρο Θοδωράκη αποκάλυψε πώς είναι εκτός Στίβου, γιατί στο Στίβο βλέπουμε όλοι ότι είναι ένας μάγος. Πραγματικά, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Αυτοχαρακτηρίζεται τεμπέλης. Ναι, ενώ είπε ότι μου λένε να μην το λέω, γιατί καταλαβαίνω γιατί του λένε να μην το λέει, για να μην λέει κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να μείνει σε αυτό και να πει δηλαδή τι, δεν κάνει τίποτα, όλα του προκύπτουν έτσι απλά. Στη δύναμη είναι ενώ, όμως. Είναι αυτό. Ακριβώς, ο άνθρωπος, δύναμη. Εγώ καταλαβαίνω ότι σου λέει, όταν δεν είμαι στα αγκάζια για να πάω να κάνω μια τέτοια επιτυχία, να πάω να αγωνιστώ και να ξεχωρίσω, θέλω... Έτσι, να χαλαρώ. Δηλαδή, εμείς δεν το κάνουμε όλοι οι άνθρωποι αυτό, επειδή δεν κάνουμε πρωταθλητισμό. Μα πώς θα δώσεις. Όπως χαλαρώνει ο καθένας, δεν λέμε. Και τη στιγμή που πρέπει να δώσεις και να έχεις την καλύτερη απόδοσή σου, πώς θα δώσεις αν δεν έχεις πρώτα μαζέψει ενέργεια. Μαζεύει λοιπόν παίζοντας video games, όπως λες, σαν ένα κανονικό αγόρι της ηλικίας του. Λέει για το πώς θέλει να κοιμάται μόνος του πριν τους αγώνες. Ακόμα και όταν είναι εκεί η σύντροφός του που είναι αθλητικογράφος, δεν θέλει να μοιράζει το κρεβάτι του και μιλάει βέβαια και για τους πολιτικούς και αν του αρέσει η πολιτική σκηνή της χώρας ή όχι. Στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκα, μεγάλωσα στα Γρεβενά, άρα είμαι Θεσσαλονικιός. Όχι Θεσσαλονικιός, είμαι Γρεβενιώτης, δηλαδή είμαι Μακεδόνας που λένε. Είμαι στα Γρεβενά, είμαι ένα απλό παιδί, δεν κάνω τίποτα, πήγαινα στο μουσικό σχολείο στη Σιάτιστα, ναι, έπαιζα μπουζούκι, λίγο κιθάρα. Και παίζεις ακόμα μπουζούκι, μου έχουν πει. Ναι. Και κιθάρα, ξέρω. Μπουζούκι και κιθάρα. Μπουζούκι και κιθάρα, αυτά είναι τα δύο τα καλά μου. Ναι, τα πρώτα χρόνια ήμουν καλός μαθητής. Ναι. Στο γυμνάσιο ήμουν καλός. Μετά στο Λύκειο... Δεν πήγαινε. Δεν μπορούσα καθόλου. Τότε το parkour είχε μπει στη μόδα. Στο YouTube είχαν πολλά βιντεάκια με parkour. Και άτομα που σου μαθαίναν κάποια κόλπα να κάνεις. Και εμείς τα βλέπαμε αυτά και λέμε: γιατί δεν ξεκινάμε, γιατί πάμε λίγο έξω να κάνουμε, να δοκιμάσουμε αυτό, να δοκιμάσουμε εκείνο. Πού, στις πλατείες, στα Γρεβενά εννοείς. Παντού, ναι, στα πάρκα, στις πλατείες. Σας κυνηγάγανε τότε. Ναι, μας διώχνανε από κάποια σημεία που πηγαίναμε, η αλήθεια είναι. Εντάξει, φταίμε κι εμείς, okay. Τώρα που μεγαλώνω, το καταλαβαίνω, εννοείται. Φταίμε. Πηγαίναμε στα σπίτια των άλλων απ' έξω, στην αυλή κλπ. Δεν υπήρχε στην αρχή. Το έκανα πιο πολύ έτσι για πλάκα. Και να σας πω την αλήθεια, και τώρα εγώ σαν πλάκα το νιώθω. Γιατί άμα δεν το νιώσεις ότι είναι σαν παιχνίδι ή... Θα σε φάει το άγχος. Θα σε φάει ακριβώς, ναι. Τεμπέλης είμαι. Είμαι τεμπέλης, αλήθεια. Και μου έχουν πει να μην τη λέω αυτή τη λέξη, να μην λέω ότι είμαι τεμπέλης, αλλά είμαι ειλικρινής. Εγώ όταν μπαίνει μπροστά το Στίβος, όταν μπαίνει μπροστά η προπόνηση και αυτό το πράγμα, γίνομαι σοβαρός, απότομα. Εγώ χαλαρώνω. Παίζοντας video games. Καμπουριάζεις όμως όταν κάνεις video game, καμπουριάζεις. Προσπαθώ να το προσέχω λίγο. Να κάθομαι λίγο πιο ίσια. Τώρα εδώ δεν έχουμε και κάποιο στήριγμα, δηλαδή η καρέκλα μου είναι καλή η καρέκλα μου. Και... Μόνος μου θα κοιμηθώ, ναι. Γιατί συνήθως, okay, έχω την κοπέλα μου, αλλά η κοπέλα μου δεν θα έρθει στο εξωτερικό ή ακόμα και αν είναι ως δημοσιογράφος. Ναι. Δεν θα μένει μαζί μου. Εγώ θα μένω με την ομάδα. Αλλά και πάλι, εμένα μου αρέσει να είμαι μόνος μου πριν τον αγώνα. Από την αλήθεια, γενικά μου αρέσει να είμαι μόνος μου μέσα στη μέρα μου. Μ' αρέσει αυτό. Εμένα με ενοχλεί που δίνουν υποσχέσεις κάποιοι και δεν τις τηρούν. Με έχει πάρει ένας υπουργός τηλέφωνο και με έχει ρωτήσει πρώτα, με ρώτησε τι θα ήθελα να αλλάξει. Ωραία. Εκεί που έκανα προπόνηση. Ωραία, τίμιο.
Και του είπα εγώ κάτι ελάχιστα πράγματα. Δηλαδή, τι του είπα, του είπα για την άμμο. Το κλιματισμό, ναι, ναι, δεν έχουμε καλώδια. Κλιματισμό έχουμε, καλώδια δεν έχουμε να ανάψουμε. Του ζήτησα πολύ λίγα πράγματα. Και μου είπε, ω, τι να πω, όχι, δεν θα κάνουμε αυτά, μου λέει. Θα κάνουμε περισσότερα, θα κάνουμε όλα τα βοηθητικά στάδια στο ΆΚΑ, μου λέει, το ΆΚΑ θα κάνουμε. Μπλα 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 μπλα, πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει γίνει τίποτα προφανώς. Εγώ δεν θέλω να γίνω πρότυπο. Δεν μου αρέσει να λέω πράγματα πολλά, ούτε να πιέζω κανέναν. Μένα μου αρέσει έτσι ο καθένας να κάνει αυτό που του αρέσει και να είναι έτσι ελεύθερος και να, άμα βάλει κάτι στόχο, να το προσπαθήσει, να δοκιμάσει, να το πιστέψει. Αυτό θα έλεγα. Όλες οι pretty woman στη σειρά, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μπορεί εμείς και οι όμορφες φίλες μου να είμαστε έτοιμες μαζί με τον όμορφο φίλο μας να αποχωρήσουμε. Αλλά έρχονται και άλλα όμορφα κορίτσια που κάνουν και πολύ σπουδαία πράγματα, όπως το ρεπορτάζ, το πραγματικά άχαστο της Αγγελικούλας μας, της Αγγελικής Νικολούλη, την εισαγγελική της καρδιάς μας που ξαναανοίγει το τούνελ και ρίχνει φως σε όλες τις υποθέσεις. Οπότε, σήμερα το βράδυ στις 11:20, πραγματικά ανυπομονούμε να δούμε με ποιο θέμα θα ξεκινήσει η Αγγελική. Όμως, Δημήτρη μου... Αύριο παρτάρα. Μη μου λες τέτοια. Πώς να ντυθώ, γιατί σήμερα έχω βάλει ρούχο για άλλες δουλειές. Όπως θέλεις, θα μαζέψεις παρέα στο σαλόνι, ποτάκι, καλή διάθεση και πάνικ κόνσερτ. Παρουσιάζει η Ελεονόρα Μελέτη, Ρέμος, Αργυρός, Γαρμπή, Βανδύ. Ποιον δες, όλοι εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ρε παιδιά... 10 και 10 ξαναλέω, Δημήτρη. Να ζητήσω ένα Ρέμο έτσι για να κλείσω τραγουδιστά με τον Αντώνη. Επίσης της καρδιάς μας, τι ωραίος τραγουδιστής, πώς τον ευχαριστιέμαι όταν τραγουδάει πραγματικά. Πόσα τραγούδια μας έχει πει και από πόσες διαφορετικές φάσεις της ζωής μας έχει περάσει μέσα με τα τραγούδια του. Στις... δύσκολες. Μα πραγματικά, δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ, Για να μην σας πω ότι τον έχω συνδυάσει τον Αντώνη τη χρονιά που τέλειωσε η συνεργασία μου με τον Αντένα, το είχα συνδυάσει με ένα δίσκο που είχε βγάλει εκείνη την εποχή που είχαμε παίξει όλα τα τραγούδια του σε ταξίδια, μετά και στα βίντεο και μετά έγινε πάλι το αποχωρισμό. Δεν ξέρω τι να πω. Πολύ τον έχω στο μυαλό μου έτσι, με πολλές στιγμές της ζωής μου μέσα από τα τραγούδια του. Πολλές. Αντώνη μου, πολλά φιλιά. Ποια, έτσι, ποια λογική. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, πάντα με την καρδιά.